οι ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Είμαι πολύ αγωμένο. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Η Renault γιορτάζει με εκπλήξεις σε όλα τα μοντέλα της. Διάλεξε τώρα το δικό σου Renault με επιτόκιο από 3,9% και όφελος έως 3.750 ευρώ και ανακάλυψε και τη δική σου έκπληξη. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων στο δίκτυο Renault. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις, για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες και e-shop στο stefansxxl.gr. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Όχι πάλι. Αυτή τη φορά ήμουν σίγουρος. Πάλι με νίκησε όμως. Είναι ένα... Monster! Δέξου και εσύ την πρόκληση ενός Monster Burger στο Black Tiger και σκάσε απόβολαση. Black Tiger. Έλα μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη για τα νοστιμότερα μπέργκερ της πόλης. Black Tiger. Monster Pleasure. Είναι 8.30.
Ξυπνάς, άργησες, βάζεις ρούχα, φεύγεις, μπαίνεις στα μάξι, κολλάς την κίνηση. Οχ, κλειδώσες την πόρτα, το ξέχασες. Το θυμήθηκε όμως η Σάμπαντορ με το αυτόματο κλείδωμά της. Σάμπαντορ, θωρακισμένη πόρτα με αυτόματο κλείδωμα. Τελική τιμή τοποθετημένη, μόνο 740 ευρώ συν ΦΠΑ. Λεωφόρος Παπανικολάου 27. Τηλέφωνο 2310-357-357. Σάμπαντορ, ο πρωταγωνιστής στην ασφάλεια. Νέος αφιγραντήρας Μόρις Premier Plus. Με ειδική σχεδίαση με διπλά κοντένσερ για μείωση κατανάλωσης και θορύβου, ο μοναδικός με οικολογικό φρέον R290 και ιονιστή για ιδανικό περιβάλλον. Με 10 χρόνια εγγύηση. Ο πρωταθλητής ξαναμπαίνει. Ναι, σηκώνεται. Μπαίνει. Arena Rapid. Φοβερή διάρκεια και ατοχή. Πάμε δυνατά για τρίτο γύρο. Arena Rapid. 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση και δίνει πολλές επαναλήψεις. Arena Rapid. Το παίρνεις και μπαίνεις. Αναζητήστε το στα φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Γνωστοποιημένα στο νεό. Στον αθλητισμό. Παίχτη πολυεργαλείο λέμε αυτόν που τα κάνει όλα στο γήπεδο. Σήμερα βγάζει μάτια, κυρίες και κύριοι, απολαύστε τον. Που στον ίδιο αγώνα μοιράζει assist. Κόβει αντεπιθέσεις και κάνει και hat-trick. Τι έκανε πάλι ο Θεός. Τον παίχτη που στο τέλος του αγώνα όλοι θα σηκωθούν να τον αποθεώσουν. Όποιος παίχτης κι αν είσαι, εδώ κάνεις το παιχνίδι σου με το Match Combo του Stichiman.gr. Τώρα συνδυάζεις διαφορετικές επιλογές του ίδιου αγώνα σε ένα στοίχημα. Stichiman.gr. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Και θεά 210-9237-777. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γιατρέ, δεν είμαι καλά. Βλέπω συνέχεια όνειρα ότι μου φωνάζει ένα κοκοράκι. Τι να κάνω? Να τηλεφωνήσεις στο 946-555 ή να πας στη Μάρκου Μπότσαρη 105 και να φας μέχρι σκασμού από το κοκοράκι. Κοτόπουλος χάρα στα κάρβουνα και σούβλας, ψητά τις ώρες σε μερίδες και σάντουιτς, αλλά και σπιτικά μαγειρευτά. Το κοκοράκι. Για εμάς το κοτόπουλο είναι τέχνη. Το κοκοράκι. Από το 1994. Μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχετε. Κύριε Νίκο, μπαταρίες για ηλεκτρικά Clark έχουμε. Πες του να πάει στη Standard. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Για μπαταρίες αλλά και μοναδικές υπηρεσίες όπως after sales service μπαταριών, δωρεάν υπηρεσία delivery όπου κι αν είστε και δωρεάν έλεγχο μπαταρίας οχημάτων. Δίκτυο καταστημάτων Standard. Τρία σημεία πώλησης στη Θεσσαλονίκη και ένα τηλέφωνο 2310-523-014 ή αν προτιμάς μπες στο standard.gr. Θες μπαταρία? Βάλε Standard. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Της κακομοίρας. Άκουσες τι λέω? Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπης, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Κωστής Ραπτόπουλος εδώ μόνος του σήμερα, γιατί σήμερα ο Γρηγόρης Κόκκινος απουσιάζει
διότι έγινε πατέρας στα 49 του χρόνια και 6 μηνών, όπως είναι ο ίδιος. Λοιπόν, να του ευχηθούμε δια της εκπομπής να του ζήσει ο πέδαρος, να πούμε, να του ζήσει ο διάδοχος. Εντάξει, γερός δυνατός να είναι και φυσικά σαν καλός συνεργάτης που είμαι κι εγώ, του έκανα πρόταση να, μάλλον θα του κάνω δύο δώρα. Το ένα δώρο θα είναι ένας σκουμπαράς ο οποίος θα είναι τρίπιος. Του λέω, Μάγκα, από εδώ και πέρα ό,τι λεφτά βγάζεις θα πηγαίνουν για άλλους, αλλά όχι για την πάρτι σου. Να έχεις υπόψη σου, του λέω, ότι θα μπορείς να διαχειριστείς τη ζωή σου πλέον βάζοντας στον κουμπαρά χρήματα, αλλά ότι ο κουμπαράς θα έχει ένα πάτο πιο μεγάλο και το πηγάδι του με λιγαλά, να πούμε. Το άλλο θα είναι, του λέω, ότι θα μάθεις από εδώ και πέρα να φοβάσαι, έτσι, Χατζηγεωργίου, καλά το είπα. Από τη στιγμή λοιπόν που γεννιέται το παιδί σου, μαθαίνεις να γίνεσαι μεγάλος χέστης, μεγάλος δειλός. Τέλος πάντων, να διαχειριστείς διαφορετικά τη ζωή, γιατί σου τυχαίνει, ρε παιδί μου, μια αναποδιά, έτσι, μια ιστορία, έτσι, μια σκαυγά, ένα, ξέρω εγώ, μια μπούκα, κάτι, ή να πάρεις ένα ρίσκο στη δουλειά σου, ρε παιδί μου. Αλλιώς το παίρνεις το ρίσκο, να πούμε, αλλιώς συμπεριφέρεσαι όταν είσαι εσύ και, και το σύμπαν μόνο, και αλλιώς είναι όταν έχεις παιδί ή παιδιά και έχεις ευθύνη ή τέλος πάντων έχεις τη στοιχειώδη υπευθυνότητα. Το τρίτο του λέω, πρέπει να πάρεις, του λέω, σου πάρω εγώ ένα ωραίο καναπέ δερμάτινο μεγάλο, το οποίο, να πούμε, να συνδυάζεται και με μια πολύ ωραία μεγάλη τηλεόραση πλάσμα. Μου λέει, γιατί φαλακρέ. Λέω, το σεξ ξέχνα το τώρα, τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο, και επειδή έχει κάνει και αγόρι, ξέχνα το τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, τώρα πάνω που το συζήτησα με κάτι κοπέλες του διαφημιστικού, μου λέει, δεν είναι πανάκια, λέει, Ραπτόπουλε, αυτό το πράγμα, δεν είναι, λέει, υπάρχουν και γυναίκες. Μου λέει, τι γυναίκες, όπου, λέει, δεν είναι έτσι. Λέω, έχεις παιδί, λέει, όχι. Εσύ, όχι. Εσύ, όχι. Όταν κάνετε, λέω, κάνετε κανένα αγόρι. Λοιπόν, να δούμε, λέω, πόσο θερμέστασε στο κρεβάτι τις πρώτες μήνες. Λέω, γιατί εγώ ξέρω, λέω, ότι ειδικά το παιδί, αν είναι αγόρι, λέει, γυναίκα. Εντάξει, ο Ταρζάν πάει στο άλλο δωμάτιο και αρχίζει, να πούμε, και αρχίζουν και οι ωραίες φαντασιώσεις. Και το TTV παίζει βολίδα, να πούμε, φίλησέ με πριν σε κάνω κάκα. Κάτι ωραίες ταινίες τέτοιες, να πούμε. Εγώ τα λέω τα πράγματα πολύ απλοϊκά, γιατί το κοινό μας από κάτω έτσι πολύ απλοϊκό, και πρέπει να είμαστε και οι Χατζηγεωργίου κατά κάποιο τρόπο έτσι ανάλαφροι και να δίνουμε το στίγμα έτσι απλά, με απλά λόγια, όπως ένας γιατρός θα σου πει, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, έχεις αυτό και αυτό και αυτό στην απλή και όχι στην ιατρική γλώσσα. Έτσι τα λέω και εγώ απλά, έτσι για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, από σήμερα 19 Νοεμβρίου, χρόνια πολλά στο μικρό γιο του Γρηγόρη που θα έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Από σήμερα ξεκινάνε τα γενέθλια, γιατί η μέρα της γεννήσεως τη θυμάσαι και μετράει η πρώτη μέρα, έτσι. Μετράει η πρώτη μέρα, δεν μπορεί τα πρώτα χρόνια, το πρώτο χρόνο γενέθλια 19 του μηνός. Και φυσικά να πούμε και στη Σταματία πάνω χρόνια πολλά, η οποία θα έχει γενέθλια την ίδια μέρα με το γιο του Γρηγόρη Κόκκινου. Είμαστε μια ωραία οικογένεια εδώ πέρα. Να πω ότι οι εφημερίδες δεν έχουν έρθει ακόμα. Και πώς θα έρθουν όταν ο Ανδρώνης πρώτη σελίδα έχει βάλει το Μπρουτόταυρο φόρα παρτίδα και τον ρίχνει πινελίκι, να πούμε, και στη μέσα σελίδα ο Μπούζας ρίχνει πράγμα. Το Άργος φροντίζει τις εφημερίδες να τις φέρει μετά το απόγευμα. Το μονοπόλιο αυτό είναι. Οπότε οι μαγκές μας πληρώνονται. Για να ξέρετε ότι εδώ η Μέτροσπορ είναι η μοναδική εφημερίδα. Έχει άλλες εφημερίδες, εσύ που είσαι εκεί στα κόλπα. Εδώ η Θεσσαλονίκη. Η Κατάντια πιάνει τη Θεσσαλονίκη. Να υπάρχει μόνο η Μέτροσπορ εδώ. Δηλαδή είναι Κατάντια. Πας στο περίπτερο να διαβάσεις εφημερίδα και λες ποια είναι από τη Θεσσαλονίκη και να είναι μόνο η Μέτροσπορ. Είναι Κατάντια για τη Θεσσαλονίκη. Εδώ, να πούμε, οι Σέρες έχουν τα νέα των Σερών. Πολιτικά. Η Λάρισα ο Βόλος. Η Καρδίτσα, η Καστοριά. Κάθε εφημερίδα, η Κομωτινή έχει το ράδιο Χρόνος του φίλου μου του Φάνη. Έχει, να πούμε, και την εφημερίδα Χρόνος. Πολιτική, ωραία κτλ. Γράφουν εκεί πέρα σε εβδομαδιαία βάση. Δεν ξέρω αν είναι τώρα πλέον ή καθημερινή. Πάντως υπάρχει εφημερίδα. Και στη Θεσσαλονίκη ο Μπακατσέλος έκλεισε, να πούμε, τον Αγγελιοφόρο. Ψάχνουμε να τον βρούμε που είναι. Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει πια. Μακεδονία, οι κληρονόμοι τη φάγανε λάχανο, να πούμε. Δεν υπάρχει η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία. Να είναι καλά οι κληρονόμοι. Και έμεινε εδώ ο Ανδρώνης με το Άργος. Και όταν γράψει τίποτα ο Ανδρώνης πρώτη σελίδα εκεί πέρα με τον Γλυγοριάδη, να πούμε, και τον Μπούζο, ότι να, ο Χοντρός έκανε αυτό και εκείνο, χλάτς, 2 και 4 και η εφημερίδα δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα η εφημερίδα. Δεν ξέρω, βέβαια, αν γίνομαι αντιληπτός κατά κάποιο τρόπο. Και να σας πω και κάτι άλλο.
Μου κάνουν και πολλά παράπονα περιπτεράδες, να πούμε ότι κάνετε πολλά λάθη εσείς εκεί. Χρεώνετε 5 ποπάι και φαίνεται 3. Δεν λέω ότι είστε κλέφτες, λέω ότι κάνετε λάθη. Προσέξτε, ελαττώστε ή μειώστε ή εξαφανίστε τα λάθη σας. Φαίνεται, ξέρω εγώ, 5 καθημερινές και χρεώνετε 7 καθημερινές. Και λέω πώς γίνεται. Δεν τους έχουμε, λέει, εμπιστοσύνη, πρέπει να κάθόμαστε εδώ πέρα. Και ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Περιοδικά ένα κάρο, εφημερίδες ένα κάρο, διάφορα πράγματα ένα κάρο. Και άμα δεν έχει εμπιστοσύνη στον προμηθευτή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πολλά λάθη. Δεν λέω ότι είναι σχεμένα, επαναλαμβάνω. Λέω ότι γίνεται λάθη πάνω στην Γρηγοράδα κατά κάποιο τρόπο. Εκεί στο Άργος, να πούμε. Δηλαδή, 10 μακελιά, 10 εφημερίδες των συντακτών χρεώνουν, φέρνουν 7, φέρνουν 8. Πρέπει να είστε επάνω με χαρτί και με μολύβι. Εντάξει, αυτά έτσι είναι τη δική μου την κριτική, η οποία είναι έτσι διαφορετική από τις άλλες. Τώρα, αν έχετε, ξέρω εγώ, καμιά καλή κόμενα, αν έχετε τίποτα, καμιά βαριά δουλειά, τι σχέση έχει η βαριά εγκόμενα με τη βαριά δουλειά, αν έχετε και βαριά δουλειά και εγκόμενα, όχι βαριά εγκόμενα και ελαφριά δουλειά, βαριά δουλειά και ελαφριά εγκόμενα, δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σε φέρει στα λουτρά, πόζαρ, πρόσεξε τώρα, είναι σήμερα Τρίτη, το Σαββατοκύριακο κοντά είναι, Σαββατοκύριακα στα λουτρά, πόζαρ, θα πει ατελείωτες ώρες χαλάρωσης, αλλά και γευστικής απόλαυσης χάρη στην πιτσαρία Καπριτσιόζα. Εντάξει, στα λουτρά Πόζαρ. Έτσι, εκεί στην Αριδαία είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει την πιτσαρία Καπριτσιόζα. Λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα λουτρά θα βρεις. Δηλαδή, πας εκεί με την κόμενα, ανοίγει η όρεξή σου, πέφτουν τα νερά απάνω, έρχονται σε τρίβουν, σε κάνουν, κάνεις και ένα ωραίο σεξ. Πριν θα το κάνεις το σεξ, μετά θα πας στο λουτρό. Κατάλαβες, Χατζηγεωργίου, σε νεότερο, θα το πω εγώ. Στα λουτρά, πρώτα θα κάνεις σεξ και μετά θα πας στο λουτρό. Αν πας στο λουτρό, μετά μπορεί να παίζεις να κοιμηθείς και να μην κάνεις σεξ. Μην κάνετε βλακίες, σας λέμε πράγματα τα οποία δεν σας τα λένε οι άλλοι. Πρώτα σεξ και μετά λουτρό. Και μετά το λουτρό φαΐ. Και αν τι φαΐ, Καπριτσιόζα πιτσαρία. Ολόφρεσκα ζυμαρικά, φρεσκοψημένες πίτζες και πολύ λαχταριστές σαλάτες και μακαρονάδες αλφα εθνικής κατηγορίας. Πουτανέσκα, πώς τις λέτε, με το ελαφρύ το μακαρόνι, με σάλτσα, με τυρί από πάνω, με κασέρι, με κεφαλοτήρι. Θέλεις να πάρεις μία γεύση, μπαίνεις λοιπόν στο www.capricciosa.com και δες ολόκληρο το μενού που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι. Άρα, παίρνεις την ελαφριά την κόμενα, φεύγεις από τη βαριά τη δουλειά, τραβάς 80-90 χιλιόμετρα που είναι να πούμε η αριδαία τα λουτρά, τραβάς ένα καλό σεξ, τραβάς ένα καλό λουτρό, ανοίγει η όρεξη, χλάπα της, θα πας στα ολόφρυχα ζυμαρικά της πιτσαρίας Καπριτσιόζα. Λοιπόν, αυτά με τον κόκκινο. Τώρα το, άκουνα, τώρα το παίρνω τηλέφωνο, μου λέει είναι έξω. Λόγια δεν ήρθες, ρε, μην επεσταρθείς. Να λέει, έχω αγωνία και τα λοιπά. Η αγωνία του πατέρα, να πούμε. Να λέει, πώς θα δω τον γιατρό, τον έξτρα γιατρό. Λοιπόν, θέλω να πω και στον κόκκινο να του δώσω λίγο θάρρος που με ακούει τώρα και να δώσω και θάρρος σε όλους όσους εσάς πηγαίνετε τα παιδιά σας να τα γεννήσετε στις κλινικές. Ήθιστε να σας πιάνουν λίγο το πισινό οι κλινικές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Σας τα πω, εγώ δεν τα έχω ζήσει και με το δικό μου το παιδί και με τα άλλα τα παιδιά των φίλων μου. Ξεκινάει το μενού από τα 2,5-3 χιλιάρικα. Αυτό είναι το μίνιμουμ. Πας να γεννήσεις. Εκεί που κανονικά το παιδί σου λένε, ξέρεις κάτι, το παιδί έχει μπλεχτεί λίγο με τον ομφάλιο λόρο, να πούμε, και άμα το βγάλουμε, ξέρω εγώ, κανονικά, μπορεί να πνιγεί. Τι κάνεις εκεί που είσαι χεσμένος από το φόβο, πόσα είναι παραπάνω, χράτς το άτιμο, να βγει, πώς βγαίνει με το κεφάλι προς τα κάτω, πώς λέγεται, με κεσαρική. Πόσο είναι η κεσαρική παραπάνω, καμιά χιλιαδού. Ας τα πω εγώ πώς είναι τα γράμματα. Γεννιέται το παιδί. Βγαίνει από την κλινική, από εκεί αυτό που γεννάει. Σου λένε, μπορεί να είναι και αλήθεια βέβαια, αλλά μπορεί να είναι και για οικονόμα. Σου λένε, ξέρεις κάτι, δεν αναπνέει και πολύ καλά, έχει λίγο δύσπνοια. Εμένα έτσι με είπαν. Τη βάζω την Ευγενούλα τρεις μέρες, να πούμε, στον αναπνευστήρα, πάρε ένα χιλιάρικο ακόμα. Τον άλλο μπορεί να τον πούνε, η καρδούλα του πρέπει να την ελέγξουμε λίγο παραπάνω. Δηλαδή, να ελέγξουμε λίγο την καρδούλα του παιδιού, να το κρατήσουμε μια μέρα έτσι τύπησε πάνω να μην και τα λοιπά. Λες, μπαμπάς είσαι, μαμά είσαι, φοβάσαι, ναι, να το βάλουμε. Από τα τρία πήγαμε στα τέσσερα, πάμε μετά στα πέντε. Μετά θα μπει η νοσοκόμα, θα δει λίγο το απαυτό της γυναίκας σου που θα είναι λίγο να πούμε πρισμένο. Λίγο, ξέρω εγώ, καμιά γρατζουνιά εκεί και τα λοιπά. Πρέπει να μείνετε άλλη μια μέρα μέσα, να είμαστε σίγουροι και τα λοιπά. Πάρε ένα 500 ακόμα, πάει τα μάξι στο Fiat Punto μεταχειρισμένο με 30.000 χιλιόμετρα, 6 χιλιάρικα, τα δίνει στην κλινική. Αντί για 3 χιλιάρικα, τι να κάνω. Τι να κάνω. Είναι και, δηλαδή είναι και τι ρε Σίμι Χατζηγεωργίου και ρίσκο. Δηλαδή, πού να πάω στο Ιπποκράτιο.
στο Ιπποκράτιο μπορεί να έρθουν εκεί καμιά δεκαριά γύφτη να γεννήσουν και να πάρουν και το δικό μου το παιδί και το πουλήσουν μετά στη Βουλγαρία και ψάξε βρες το παιδί εσύ εκεί πέρα. Πας εκεί στο Ιπποκράτιο να γεννήσεις με τους γυφταράδες. Δεν πας. Να πας στο Αχέπα. Στο Αχέπα μπορεί να μην πληρώσουν το ρεύμα, να εκεί την ώρα που γεννάς χράτσε να πούμε να κλείσει πώς το λένε το ρεύμα. Θα σε πούνε, ξέρεις κάτι, δεν έχει γάζες. Δεν έχει μαξιλάρια, δεν έχει πετσέτες. Και τι θα πάει να γεννήσει μια φορά, δύο φορές θα γεννήσει μια γυναίκα, πού θα πάει εκεί πέρα. Στα γυφταριά του Αχέπα να γεννήσει. Θα μου πεις, άμα γίνει στραβή όμως, άμα γίνει στραβή, να μην γίνει για κανέναν η στραβή, στο Αχέπα θα σε πάω και στο Ιπποκράτιο. Άμα γίνει στραβή. Δηλαδή είναι μπρος γκρεμνός και πίσω ρέμα. Δεν ξέρω αν τα λέω κομμουνιστικά, νεοδημοκρατικά, τα λέω νορμάλ να πούμε τα πράγματα. Σε πάνω λοιπόν, κύριε Λαπτόπουλε, το παιδί δεν αναπνέει πολύ καλά, το βάλουμε δύο οξυγό. Ρουφιξιά και τάλιρο είναι. Κάθε αναπνοή 5 ευρώ είναι. Αναπνέει το παιδί μια, 2,5 ευρώ. Εισπνοή 2,5. Φσουτ, εκπνοή, άλλα 2,5. 200 αναπνοές να το πάρουν το παιδί, 500 αναπνοές. Καταλαβαίνεις τι ταλιρού έχεις να δώσεις, να πούμε εκεί. Και μαθαίνεις να φοβάσαι. Όταν γίνεις μπαμπάς, μαμά, μαθαίνεις να φοβάσαι. Εγώ έχω δει άθεους, να πούμε, και άθεες. Μόλις να πούμε κάνανε παιδί και ψηλό έπιασε το παιδί, ένα συνάχι να πούμε, έκανε αψού το παιδί, έχουν κάνει κάκα τους απάνω, όχι ο Ιμινάς, όχι ο Αηλευτέρης, όχι ο Αϊθαράπης. Λίγο μπορεί το παιδάκι να αρρωστήσει, να μην αρρωστήσει κανένα παιδάκι, το τάζουν εκεί στον Άγιο Ραφαήλ, πάει και ο Άγιος Ραφαήλ, ψάξε να βρεις πότε τον κάναν Άγιο, το 1950 δεν υπήρχε Άγιος Ραφαήλ, εκεί πέρα τον ανακαλύψανε μετά, άντε να το τάξουμε, το βγάλουμε Ραφαήλ. Πάει το βγάζει το παιδί Ραφαήλ, πάει βρήκα μια γκόμενα 16 χρόνων Ραφαήλ, λέει την γκόμενα Ραφαήλ με λένε, λέει η γκόμενα σιγά μην τα φτιάξω εγώ με κανέναν που το λένε Ραφαήλ να πούμε. Τέλος πάντων, μη φοβάσαι ρε κόκκινε, να στα πάρουν θέλουν. Σου πάρουν καμιά δεκάρα παραπάνω, θα τις δώσεις. Τρίπιος κουμπαράς θα γίνεις να πούμε, στα 49 σου και θα πάρεις και ένα καναπέ ωραίο έτσι, ωραίο και μια καλή τηλεόραση. Σου δώσω και εγώ καμιά δεκαριά τσόντες που έχω δει καμιά πενταριά φορές. Οι τσόντες οι οποίες τις βαρέθηκα, εγώ μπορώ να πάρω άλλες. Θα σου δώσω εκεί πέρα μετά τώρα που θα θυλάζει να πούμε η άλλη το μωρό εκεί πέρα. Να έχεις να κάνεις σεξ με τον εαυτό σου να πούμε. Έχεις να περάσεις ωραίες στιγμές. Θα αναπτύξεις και φαντασία. Ξέρεις πώς θα αναπτύξεις τη φαντασία. Αναπτύσσεται η φαντασία μια χαρά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται τώρα. Ο Ανδρώνης εδώ γεννά και τα κοκόρια του. Δίνει δώρα να πούμε. Δίνει δώρα το Μετρόπολης, κάθε χρόνο δύο φορές γίνονται κληρώσεις και τα λοιπά. Α, να πω ότι ξεκίνησε και ένα καινούριο ραδιόφωνο το... πώς λέγεται ρε... Transistor FM. Transistor FM. Μην με ζητάτε γνώμη για το όνομα, δεν θα πω. 100,3 είναι, πού είναι. Στα 100,3. Είναι ελληνικό. Είναι ελληνικό, έχει ελληνική αυτή. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ελληνικό βαρύ καζαντζίδικο Πουλόπουλο στα μάτια σου τα μελαγχολικά ή είναι τίποτα πιο ροκ ελληνικό. Θα κάτσω να το ακούσω το Transistor FM. Τώρα μην με ρωτάτε αν η ονομασία μου αρέσει ή όχι. Βέβαια, για να είμαστε σωστοί και να είμαστε εντάξει εδώ με, με την αλήθεια φίλοι, αυτό το όνομα βγήκε γιατί έγινε λέει να πούμε ένας διαγωνισμός, πήγαν καμιά κοσταριά ονόματα στο κοινό, βγάλτε εσείς την ονομασία ο λαός. Και έβγαλε ο λαός το Transistor να πούμε. Πολύ ωραία. Transistor FM στους 100. Έτσι, ναι. Στους 100,3. Ταλκαδιάρικο. Ξέρω, δεν ξέρω τώρα αν είναι τίποτα. Τα μάτια σου τα μελαγχολικά από την μια μεριά. Πουλόπουλος, Γιάννης, Μίμης, Πλέσσες κτλ. Είναι τίποτα Βαγγέλης Γερμανός. Θα μου πει είναι 70 χρονών και νομίζω ότι είναι ροκάς. Με 2-3 εμφράγματα που τον περιμένουν. Για πλάκα το λέω. Καιρός να είναι ο άνθρωπος. Αδύνατος ή δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Η ηλικία λέω είναι πολύ μεγάλη για να είσαι ροκάς. Πάντως. Δεν ξέρω ποιο είναι το στήλο. Εγώ θα βάλω στο αμάξι το πρωί που θα έρθω. Αντί να ακούσω τον Βαραγιάννη να κλαίει για τον Άρη, θα ακούσω και λίγο Transistor 100,3 να πούμε, για να έχουμε τα πράγματα έτσι, σε μια έτσι, νυφαλιότητα. Τώρα ο Ανδρώνης που γεννά και τα κοκόρια του και γελάει σήμερα, γιατί ξεκινάει το καινούργιο του ραδιόφωνο, δίνει να πούμε ανακαίνιση στα σπίτια μας. Βέβαια, εγώ δύο χρόνια που ανακαίνησα το σπίτι στην Επαρμή δεν με είπε τίποτα. Έλα να σου δώσω κανένα φράγκο να ανακαινήσει το σπίτι. Με είπε βέβαια, αλλά εγώ δεν πήρα. Να είμαι ειλικρινής. Λέω: έχω κάτι ζόρια κτλ. Λέει: πώς θα τα κάνεις. Λέω: κάνα δάνειο, κάνα αυτό κτλ. Θα τα βγάλω πέρα. Και τώρα που το τελείωσα το σπίτι, κάνει την ανακαίνιση. Δηλαδή θα μπορούσε να το κάνει λίγο πιο μπροστά, να πάρω και εγώ κάνα 12 χιλιάρικα. Τέλος πάντων δεν πειράζει. Το γράφω στις αναμνήσεις μου. Πλήρωσε τους λογαριασμούς σου. Εξασφάλισε το μισθό σου. Λοιπόν, ανέλαβε το σούπερ μάρκετ σου για ένα χρόνο. Όλα αυτά ο Ανδρώνης. Τώρα επιστρέφει ο Ανδρώνης με ένα διαγωνισμό που θα αλλάξει τη ζωή σου. Τι είναι αυτός!
το Μετρόπολης, όπως λέει ο Κόκκινος, 95,5, θέλει 95,5, μη φοβάσαι ρε, τα λεφτά δεν θα σε πάρουν, τίποτα δεν έχει το παιδί, μια χαρά είναι το παιδί, ζάρ ζούρα εκεί θα έρθει ο καρδιολόγος, θα πάρει και ένα 500 έξτρα, το βάλει στον πισινό του. Λοιπόν, το Μετρόπολης λοιπόν 9,55, σου ανακαινίζει το σπίτι. Μπες τώρα στο metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις, πάρε μέρος στις καθημερινές κληρώσεις, οι οποίες θα γίνονται. Θα το πω σε ραϊκά. 9:20, 11:20, 1:20, 3:20, 5:20, 7:20 και 8:20, 20. Και θα πραγματοποιήσουμε το όνειρό σου. Και 20. Θα θυμάστε, και 20. Το λέω σε ραϊκά, αλλά μείνει στη μνήμη σας. Από και τέταρτο, δεν το θυμηθείτε. Και 20. Λοιπόν, 9:20, 11:20, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20 και 20 και 20. Θα πραγματοποιήσουμε το όνειρό σου. Αμέσως μετά συντονίσεις το Μετρόπολης 95,5 για να ακούσεις το όνομά σου. Έχεις λοιπόν από τότε που θα ακούσεις το όνομά σου 30 λεπτά στη διάθεσή σου για να καλέσεις στο 2310-90-90-90 τα λεφτά δεν θα σε πάρει ο καρδιολόγος, δεν κορόιδο, τίποτα δεν έχει το παιδί βλάκα και να κερδίσεις τη συμμετοχή σου. Γιατί μαζί είμαστε ένα. Όχι, δεν βγήκε το παιδί καλά. Όχι, θα μπει μπρούμητο, όχι, θα βγει ανάσκελα. Όχι, το δέσαν στον οφάλιο όλο. Ρε, τόσα χρόνια δεν σας καταλάβαμε στις κλινικές. Δέθηκε, λέει, το παιδί στον οφάλιο όλο. Μπορεί να δέθηκε. Αλλά έχουμε και μια υποψία. Μια υποψία ότι μπορεί και να μην δέθηκε, να πούμε. Έχουμε μια υποψία. Όχι, ότι δεν γίνεται. Φυσικά είναι πολύ καλές οι κλινικές μας. Αλλά είναι αυτή η ρουφιάνα υποψία η οποία σε βάζει σε σκέψεις. Ότι το παιδί μπορεί να είναι φωτοβολίδα να βγει με το κεφάλι κρόουλ ανάσχολο όπως θες να βγει. Και να λέω, είναι ομφάλιος λόρος τυλιγμένος. Δώσε ένα χιλιάρικο παραπάνω. Δώσε ένα χιλιάρικο παραπάνω. Πες ότι έπαιξε στη ρουλέτα πριν 15-20 χρόνια. Λιγότερα να πούμε. Τι ας σε κάνω τώρα εγώ. Λοιπόν, μαζί είμαστε ένα. Μια προσφορά από την Δημητριάδης Constraintion. Η λύση είναι η ανακαίνιση. Και στο www.dimitriadis.group.gr στα ξένα και μικρά, εκεί βλέπεις τι ανακαινησάρα μπορείς να κάνεις στο φίλο μας και συνεργάτη μας στο dimitriadis.group.gr. Το δώρο είναι πολύ μεγάλης αξίας και πρέπει να το τονίζουμε συνεχώς. Αυτό είναι για μας, συγγνώμη. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τις αναφορές μας στο χορηγό μας. Αυτό είναι για μας. Γιατί το διαβάζω εγώ, γιατί το διάβασα. Τέλος πάντων, εντάξει, καινούριος είμαι στον αλέο τους χορηγούς, πάμε σε ένα διάλειμμα. Να δούμε τον Τσιτσιπά, να δούμε τον τερματοφύλακα του Άρη που είναι πιο μεγάλος και από την Ακρόπολη του Γλά. Να δούμε τον Λιμιό και τον Γιανούλιο που η κατάντια της Εθνικής είναι αυτοί οι δυο να είναι οι καλύτεροι παίκτες της Εθνικής ομάδος. Τα δούμε και αλλιώς τα πράγματα. Να δούμε μεταγραφές, να δούμε. Και να ανοίξουμε και τις γραμμές έτσι λίγο πιο νωρίς. Να ευχηθούμε και τον Γρηγόρη τον Κόκκινο καλός πατέρας να γίνει όπως είναι καλός συνάδελφος, καλός φίλος, καλός σύζυγος, καλός παραγωγός. Και τα λέμε σε λίγο. Ο φίλος μου εδώ. Όσο γερνάει ο Κώστας ο Χατζηγεωργίου γίνεται και πιο γοητευτικός. Βλέπω πως το κοιτάνε οι γυναίκες. Παντρέψου ρε. Κάνε και εσύ ένα μόνο. Όχι ε. Θα αλλάξουμε τον κόσμο πρώτα. Το πάμε στην αριστερά και μετά. Ό,τι πεις μαζί σου εγώ. Διάλειμμα. Μετροπολής. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετ Κανίτσα. Πετ Κανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ καρατσόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση πίσω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετ Κανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852 727. Διατίθεται και χώρος
στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Πυρ, γυνή και ίνος. Ποικιλιακά κρασιά ανωτέρας ποιότητας. Παραδοσιακή αυθεντική ρετσίνα. Λευκός ερυθρός και ροζέ ξηρός. Ροζέ ημίγλυκος. Από ιδιαίτερες ποικιλίες ελληνικών αμπελώνων δημιουργούμε το κρασί που ψάχνετε. Πυρ, γυνή και ίνος. Μαύρη φιάλη των 500 ml. Με την εγγύηση ποτοποιία εινοποιία Γαρδίκης. Η Renault γιορτάζει με εκπλήξεις σε όλα τα μοντέλα της. Διάλεξε τώρα το δικό σου Renault με επιτόκιο από 3,9% και όφελος έως 3.750 ευρώ και ανακάλυψε και τη δική σου έκπληξη. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων στο δίκτυο Renault. Παιδιά, τρέξτε! Κάει και ο Λάμπης! Αν το πετάξουν στα σκουπίδια θα μου στρίψει η βίδα! Η βλαμπία χαλάρωσε! Λάμπα είναι! Θα τον πάνε για ανακύκλωση! Wow, ανακύκλωση! Ζωάρα ο Λάμπης! Ανακύκλωσε και εσύ τις καμένες λάμπες σου. Μπες στο electrocycle.gr και βρες το πλησιέστερο κατάστημα με κάδο μόνο για λάμπες. Ανακύκλωση συσκευών ΑΕ. Όλοι έχουμε ανάγκη από στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Relief Massage Center. Εδώ απολαμβάνετε όλα τα είδη μασάζ, από χαλαρωτικό μέχρι αθλητικό, καθώς και ανώδυνη αποτρίχωση σε πολύ προσιτές τιμές. Relief Massage Center. Εθνικής Αντιστάσεως 7α Καλαμαριά. Τηλέφωνα 2314-0-25869 και 6907-534-979. Θέλω φθηνότερο εισιτήριο και δεν έχω βαλίτσα. Ταξίδεψε με Ελληνέρ. Με δύο πτήσεις καθημερινά Θεσσαλονίκη-Αθήνα και ακόμη φθηνότερο εισιτήριο χωρίς βαλίτσα. Κλείσε θέση. Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Μια Ελληνέρ απόσταση. Το Προκτοσυναλάρ Cleansing Foam παρουσιάζει τον πιο ενοχλητικό τύπο στο σινεμά. Ο ανήσυχος. Στριφογυρίζει ασταμάτητα, λες και βλέπει θρίλερ. Ρε φίλε, σε αισθηματική κομεντή ήρθες. Τι σε τρώει? Δεν μπορείς να κάτσεις ήσυχος λεπτό? Άλλαξε τη ρουτίνα σου με Προκτοσυναλάρ Cleansing Foam. Εξειδικευμένος αφρός, ιδανικός για την καθημερινή υγιεινή των αιμορροίδων. Επιπλέον, χάρη στα φυσικά συστατικά του, καταπραίνει και ανακουφίζει την προκτική περιοχή, αποκνισμό, ερεθισμό, ξηρότητα. Προκτοσυναλάρ Cleansing Foam και κάτσε άνετα. Η Jeep στη Θεσσαλονίκη δυναμώνει. Η Jeep στη Θεσσαλονίκη έχει ένα όνομα πλέον. Jeep Κουματζιάς. Δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-75-3000. Jeep Κουματζιάς. Η Jeep στη Θεσσαλονίκη. Αγχός, στρες, κόπωση. Όχι αλαβάρι. Πάρτε μία ανάσα ζωής και υγείας. Βασιλικός πορτός αλαβάρι. Όταν η φύση χαρίζει ζωή. Στα φαρμακεία και σε καταστήματα πώλησης βιολογικών προϊόντων. Από την Αγγέλικα Ελοβάρι, ΑΕ. Τώρα που η υγραεριοκίνηση κοστίζει μόνο 499 ευρώ, εσύ θα συνεχίσεις να κινείσαι με βενζίνη. Τροπή. Γκάς Θεοδόρου. Γιαννιτσών 181 2310 523131. Μπες στο autogas.gr. Ανοίξτε χώρο στα ντουλάπια σας. Συγκρατήστε την όρεξή σας. Προετοιμάστε τα παιδάκια σας, γιατί μέσα σε κάθε κατάστημα φορών βρίσκεις περισσότερους από 300 κωδικούς σοκολάτας. Μπες τώρα στο κοντινότερο φορόν για αγαπημένες γεύσεις σοκολάτας. Άλλες σε προσφορά και άλλες σε συμφέρουσες πολυσυσκευασίες. Μικροί, μεγάλοι, φοιτητές, μαθητές, γονείς, παιδιά, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι και τσοκοχορτασμένοι. Τα μάτια σου, τσοκοτριακόσια, σε όλα τα καταστήματα φορών. Ένα δοξάρι, μία ορχήστρα, μία φωνή καθηλωτική. Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης. Τα δύο αδέλφια επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη για μία σπουδαία μουσική παράσταση αφιερωμένη στο καλό λαϊκό τραγούδι. Ξενώτες λαϊκές με τους αδελφούς Τσαχουρίδη. Από 1 Νοεμβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις. Μαζί τους στη σκηνή, η Μέρη Δούτσι. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος στο Βεργίνα Θέατρο επιτρέπεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Ο Τσάκ, δύο-τρία μηνύματα διαβάζω. Γερόναν το παιδάκι του, το μεγάλο γέλιο θα γίνει όταν θα γίνει 10 χρονών και θα του πει ότι είναι παοκάρα. Γιατί να μην είναι Ηρακλής, ρε φίλο, το παιδάκι. Τώρα που θα έρθουν αυτοί εδώ να πάρουν, να πούμε, την ομάδα. Το deal που λέει εδώ ο Βασίλης ο Μάστορας, να πούμε, και μιλάει και με τους πολιτικούς και τα λοιπά, πώς θα φάνε την περιουσία του Ηρακλή. Πώς θα πάει, θα φάνε. Λάθος έκφραση. Πώς θα αγοράσουν την περιουσία του Ηρακλή, γιατί αυτοί οι άχρηστοι στον Ηρακλή βάλαν την περιουσία μέσα. Αλλά είπε ένα ωραίο εδώ ο Βασίλης ο Μάστορας, το οποίο δεν το πιάσατε.
Είπε ένα ωραίο μάστορας. Δεν το πιάσατε. Είπε ότι ή θα χαριστούν τα χρέη του Ηρακλή στο δημόσιο ή θα ρυθμιστούν. Και γι' αυτό το λόγο πήγαν στο ΣΑΡΚ εκεί πέρα που τους είδα κι εγώ. Γιατί κι εγώ έπινα ένα καφέ και είδα και τον Μπέλκα το φίλο μου. Συμμαζεμένο και πολύ σοβαρό με την κοπέλα του και ένα άλλο ζευγάρι. Πολύ ωραία, πολύ μ' άρεσε ο Μπέλκας. Πολύ έτσι, πολύ χαμηλού προφάιλ να πούμε έξοδο είχε. Φοβερός. Γεια σου Δημήτρη Μπέλκα, φοβερέ. Λοιπόν, εκεί τους είδα και στο ΣΑΡΚ αυτούς μιλούσαν κανένα, είδα και πολιτικούς. Της Νέας Δημοκρατίας πολιτικούς φυσικά, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι επάνω στο σκηνικό. Θυμάμαι τον Γρηγόρη που φώναζε «Όχι! Δεν θα μην τράψω ποτέ! Ο Ηρακλής! Να πάρω την περιουσία!» Και τώρα ερχόμαστε και λέμε τι, έρχονται να μας φάνε την περιουσία? Όχι βέβαια, έρχονται να αγοράσουν την περιουσία του Ηρακλή, η οποία μέσω των πολιτικών ζυμώσεων μπορεί τα χρέη ή να ρυθμιστούν ή να εξαφανιστούν, όπως εξαφανίστηκαν τα 45 εκατομμύρια του σταδίου Καραϊσκάκης. Και έρχεται τώρα ένας και λέει, μα γιατί να μην γίνει αυτό με κάποιους από την οικογένεια του Ηρακλή? Μα αυτοί δεν είναι επιχειρηματίες. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το ρεπορτάζ το έχει μόνο ο Μάστορας. Εμείς ακούμε το ρεπορτάζ μόνο από το Μάστορα. Δεν τους ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Ο φως, το φως, ο άγγελος της είδησης είναι ο Βασίλης ο Μάστορας, ο οποίος θα πρέπει να μάθουμε στα επόμενα ρεπορτάζ πόσα λεφτά δίνουν αυτοί για να φύγει ο Εραστέχνης από τη μέση. Γιατί ο Θεός θα αξιώσει ένα ποσό. Τι ποσό αξιώνει ο Θεός? Πόσα τάλαρα θέλει για να φύγει από τη μέση? Και αν μάθουν οι άλλοι ότι ο Θεός θέλει τάλαρα, πόσοι θα ζητήσουν και άλλα τάλαρα από εκεί για να παραδώσουν την ιστορία του Ηρακλή? Όπως λένε αυτοί. Για μένα δεν υπάρχει ιστορία, υπάρχει αγοροπολισία. Πόσα είναι, πόσα κοστίζουν, πόσα θες, πάρτα και φύγε. Τελειώσαμε. Να πάμε και σε εκείνο το γυμναστήριο που είναι δίπλα στον Κυγιανό Σταυρό, που έχουν κόψει το ρεύμα και οι άνθρωποι να πούμε φτιάξαν ένα θαυμάσιο γυμναστήριο, ιδιώτες, με μηχανήματα, με μασάζ, με σάουνες, με γιόγκες, με στίβο, με βάρητα, με πισίνες. Και επειδή είναι ο Ηρακλής εκεί πέρα το οικόπεδο, σκόψαν το ρεύμα τους ανθρώπους και είναι με τις γεννήτριες. Υπολειτουργεί το σύμπαν εδώ πέρα. Πάντως πρέπει να ξέρουμε πώς αξιώνει και ο Θεός, πώς αξιώνει ο Θεός για το κομμάτι του. Δώστε τα λεφτά να φύγουμε από εκεί. Να πάρουμε εμείς τον Εραστέχνη. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να δούμε και η πολιτεία τι λέει. Θα σβήσει τα χρέη για να πάρουν επιχειρηματίες την περιουσία του Ηρακλή? Δηλαδή η περιουσία του Ηρακλή δεν θα κοστίσει τίποτα σε αυτούς? Δεν θα πληρώσουν τίποτα? Θα την πάρουν τζάμπα? Και αν πάρουν τζάμπα την περιουσία, καλώς θα την πάρουν. Τι θα το κάνουν τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο? Το πάνε αλφαεθνική, χτυπάει τον ΠΑΟΚ μέσα στο καφτατζόκλιο του, αλλάζει τα πετρέλαια. Να πηγαίνει στο Χαριλάου και να παίρνει χ. Να χάνει 1-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι με ζόρι και διαιτησία, λέω εγώ. Να όλα ωραία ερωτήματα. Το deal πρέπει να γίνει. Αν δεν γίνει το deal, ο Ηρακλής θα παίζει στη γάμαρα τεχνική. Εκτός κι αν αυτοί οι οποίοι φωνάζουν θέλουμε να είμαστε αυτόνομοι, τους βολεύει να είναι γάμαρα τεχνική, β' άλφαρα τεχνική, γάμα εθνική, χωρίς να έχω κανένα και χαγιά πάνω από το κεφάλι μου, δεκτό κι αυτόν. Γιατί λέω, εγώ δεν γουστάρω κανένα επιχειρηματία να πάρει την περιουσία μου, δεκτό κι αυτόν. Και γουστάρω μόνο μου να ανέβω τα σκαλοπάτια και να φτάσω, αν φτάσω ποτέ στην αλφα εθνική, και να κάνω καινούργια ομάδα μετά από 5 χρόνια. Σωστό κι αυτό. Με καμιά παράταξη δεν είμαι εγώ. Εγώ θέλω την αλήθεια, όπως τη λέει ο Μάστορας καθημερινά, και να βγάλουμε και τον Γρηγόρη, ο οποίος τώρα είναι εκεί με το μωρό και το χαϊδεύει και είναι μεγάλη ημέρα, ιστορική ημέρα για αυτόν και για εμάς που είμαστε φίλοι του, να βγει και να μας πει κάποια στιγμή, αύριο που θα έρθει μεθαύριο, να είναι καιρό το παιδί μας. Λοιπόν, για ποιο λόγο ήταν αντίθετος ο Γρηγόρης στο κομμάτι του deal του συγκεκριμένου? Δηλαδή, ο Γρηγόρης έχει και το συνέστημα του Ηρακλειδέα, όπου να πούμε, λέει ο Ηρακλειδέας είμαι, θέλω να είμαι αυτόνομος, δεν γουστάρω και χαγιά πάνω από το κεφάλι μου, δεν γουστάρω συνεργασία, δεν γουστάρω τον κοντό, δεν γουστάρω τον χοντρό, δεν γουστάρω τον τσιγκούνι, δεν γουστάρω κανέναν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, το τι είπε ο Μάστορας, τον άκουσε με μεγάλη προσοχή τον Βασίλη τον Μάστορα, τον γκουρού του ρεπορτάζ, ότι λέει, εδώ εμπλέκονται και πολιτικοί. Και ο πολιτικός έχει να κάνει με το πόσα χρωστάει ο Ερασιτέχνης. Και αν ο Ερασιτέχνης χρωστάει, ξέρω εγώ, 100 εκατομμύρια με τις προσαυξήσεις, μήπως χρωστάει τα 10. Και μήπως από τα 10 του πάρουμε τα 2 και τα πάρουμε, να πούμε, πολύ λιγότερο. Ή να γίνει μια ρύθμιση στα 100, ή να γίνει μια ρύθμιση, ξέρω εγώ, στο αρχικό ποσό, όπως έγινε με το Σαββίδι, με τα χρέη του ΠΑΟ κτλ. Και θα αποκαλύψει και την προέλευση και τον deal των επιχειρηματιών, πώς είναι, τι είναι, πώς είναι,
τι δουλειά κάνουν, ξέρει η μάνα τους που δουλεύουν. Γιατί όταν ήρθα από Παπαθανασάκης, μου βγαίναν κάτι κολόμακες εδώ, φίλοι του Ηρακλή τύπου Μάνου, που βγαίνουν το βράδυ και δεν τολμάνε να βγουν το μεσημέρι στον κόκκινο. Λέω κόκκινος. Λοιπόν, μου λέγανε ότι δεν ξέρει και τι δουλειά κάνει η μάνα του. Τώρα ξέρει τι δουλειά κάνει η μάνα του από Παπαθανασάκης, που σας πήγε στα τάταρα. Αυτά εγώ δεν τα ξεχνάω. Όσα λάθη έχω κάνει και όσα λάθη έχετε κάνει. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο κομμάτι των ερωτικών φαντασιώσεων. Ήθιστε όταν γεννάνε οι γυναίκες αγόρια και υπάρχει μια σχετική, δηλαδή δεν πήγε τώρα στον πρώτο χρόνο να κάνει σεξ για να κάνει παιδί που είναι θερμό το κλίμα, έτσι δεν είναι Χατζηγεωργίου. Φαντάζομαι τώρα να είσαι 8-10 χρόνια με την ίδια γυναίκα και να κάνει το αγόρι να πούμε στον 11ο χρόνο. Είσαι δεδομένα καταδικασμένος εις θάνατο να πούμε, ειδικά με το αγόρι. Δένεται μετά η μάνα με το αγόρι, γίνεται η κλασική καριόλα μάνα να πούμε, η οποία πέφτει επάνω στο παιδί γιατί δεν τα έχει καλά με το μαντράχαλο των άλλων, σου λέει τον άλλον τον νυχτό, για τον άντρα. Την πέφτει στο παιδί και γίνεται η χειρότερη πεθερά που υπάρχει στον πλανήτη. Η Ελληνίδα είναι η χειρότερη πεθερά, ειδικά αν έχει αγόρι. Τώρα αυτές οι οποίες έχουν πεθερές να πούμε και μακούνε, θα πούνε αγιά στο στοματάκι του Ραυτόπουλου να πούμε, ο οποίος είναι λίγο παράφρονο αλλά τα λέει καλά, ο έκια λίμωνο. Με τον άλλον που είναι με τη μάνα του να πούμε καλημέρα, καλησπέρα, η μαμά, 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 μαμά. Χίλιες φορές τον Γιώργο τον Σαββίδη που λέει μπαμπά, παρά να έλεγε μαμά να πούμε. Τι σημαίνουν οι σεξουαλικές φαντασιώσεις που εισβάλλουν στα όνειρά μας. Έρευνα της metrosport.gr. Με όλους τους νεολαίους εκεί, τους 22χρονους που έχει μαζέψει εκεί ο Ανδρώνης και είναι ταλέντα το ένα μετά το άλλο. Ταλεντάρες. Να μην πω ονόματα και. Επειδή τώρα το χάρη τον Εμμανουηλίδη τον έχω έτσι πιο κοντά μου και τα υπόλοιπα τα παιδιά είναι καταπληκτικά όλα. Τι σημαίνουν λοιπόν κόκκινες σεξουαλικές φαντασιώσεις που εισβάλλουν στα όνειρά μας όταν κάνουμε γιο και ο γιος κοιμάται στην κρεματοκάμαρα με τη μάνα, το πουλάκι μου. Και μπορεί συχνά να μας αφήνουν με μια αίσθηση μεγάλης σωματικής ικανοποίησης. Πρόσεξε τι λέει εδώ, Χατζη Γεωργίου. Ερωτικές φαντασιώσεις κάνουν και ικανοποίηση, λέει. Πρόσεξε. Αλλά και εξίσου μεγάλης ντροπής και αμηχανίας. Όχι καθόλου καμιά ντροπή και καμιά αμηχανία. Μας αρέσει πραγματικά ο καλύτερος μας φίλος. Θέλουμε να κάνουμε σεξ με αγνώστους ή με τον την πρώην σύντροφό μας. Εσύ, Χατζηγεωργίου, δηλαδή, σ' αρέσει πραγματικά ο καλύτερος σου φίλος. Θες να κάνεις σεξ με αγνώστους ή με τον πρώην ή την πρώην σύντροφό σου κτλ. Θες να κάνεις σεξ με, ξέρω εγώ, με την συνάδελφό σου. Με ποια συνάδελφό σου. Ποια σου κάνει κλικ. Τα όνειρά μας σύμφωνα με τον Φρόιντ, προσέξτε καλά τι λέει ο Ραπτόπουλος εδώ και ο Φρόιντ, είναι η πύλη για το ασυνείδητο και συχνά αποκαλύπτουν τους αναμολόγητους φόβους, τα μπλοκαρίσματα και την προσωπική μας ιστορία που μπορεί να εισβάλλει από την πίσω πόρτα. Μην πάει το μυαλό σας στην πίσω πόρτα την άλλη, την πίσω πόρτα του μυαλού εννοεί. Μην πάει το μυαλό σας στο παοξίδικο, στο πονηρό στοιχείο να πούμε. Στο ασυνείδητο. Όσο κι αν εμείς την αποδιώχνουμε από την κύρια είσοδο, το συνειδητό. Κύριο είσοδο είναι μπροστά, το ασυνείδητο είναι από πίσω. Και επαναλαμβάνω, αυτά αφορούν το μυαλό και όχι κάποια τρύπα που ονειρεύεστε. Ανάθεμά σας. Τα ερωτικά όνειρα δεν μπορούν να ερμηνευτούν κόκκινες, στεγνά και καθολικά με μια ερμηνεία που να ταιριάζει σε όλους και σε όλα. Δηλαδή, το δικό μου το μυαλό, για παράδειγμα, μπορεί τα ερωτικά όνειρα να τα έχει διαφορετικά. Όπως και τα έχει. Διότι εγώ έχω φαντασία και θηλυκό μυαλό. Εσύ μπορεί να τα έχεις διαφορετικά στο μυαλό σου μέσα. Η ερμηνεία των ονείρων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπική μας ιστορία και τα σεξουαλικά όνειρα και οι φαντασιώσεις δεν αποτελούν εξαίρεση. Όταν θα ρίξουμε γραμμές, πέρα από τα ποδοσφαιρικά και τα υπόλοιπα, τις τσιπάδες και ιστορίες και μεταγραφές, θέλω να μου ανοίξετε την καρδιά σας και να μου πείτε, πρώτον, εάν τελικά η μάνα που κάνει γιο αφήνει τον πατέρα στον καναπέ για πολλές μέρες, οπότε το σεξ πάει περίπατο και πάμε στα σεξουαλικά όνειρα. Εντάξει. Και μετά θέλω να μου πείτε τι σεξουαλικά όνειρα έχετε. Όχι με χειδαίο τρόπο, με πολύ ανθρώπινο. Και αν ντρέπεστε, στείλτε σε μήνυμα κατά κάποιο τρόπο. Ή και με ποιους. Ποιος είναι ο σύντροφος στο μυαλό σας. Ξέρω εγώ είναι. Ξέρω εγώ. Η φίλη της μαμάς σας. Αν είναι, ξέρω εγώ, μια μιλφάρα. Είναι, ξέρω εγώ, η συμμαθήτριά σας. Είναι, ξέρω εγώ, η ξαδέρφη σας. Δεύτερη, ξέρω εγώ. Εντάξει, υπάρχουν πολλά αυτά. Απ' την άλλη μεριά, λοιπόν, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και το ρόλο της βιολογίας. Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε στην Journal of the Sex Restart, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερα σεξουαλικά όνειρα στην περίοδο της ορυξίας, ενώ υπολογίζεται ότι το 4% των ονείρων καταλήγουν σε κάποιο οργασμό.
Τα ξέρατε αυτά, ρε. Πού να τα ξέρετε αυτά. Θέλουμε το Λιμιό, έτσι ο Λιμιό, να ο Γιανούλη. Σέντρο ο Γιανούλη, να ο Λιμιό. Να ο Λιμιό, να ο Γιανούλη, να ο Γεροκαντιμήρη 38 χρονών, να τον περιμαζέψουν γέρο ξεκούτη στον Άρη. Α, στα αυτά τα πούμε μετά. Παρότι το κουβάρι των σεξουαλικών ονείρων είναι πολύ μπλεγμένο και το ξετύλιγμά του είναι καθαρά προσωπική υπόθεση, υπάρχουν ωστόσο και κάποιες πιο καθολικές ενδείξεις που κάποια σεξουαλικά όνειρα αποκαλύπτουν. Το σεξ με αγνώστους, λόγου χάρη. Είχες ποτέ φαντασίωση με σεξ με άγνωστο? Ποτέ εγώ. Πάντα είχα συγκεκριμένο, όπως το λένε, παρτενέρ στο μυαλό μου. Και είχα και ιστορία μέσα. Είχα φτιάξει και σενάριο εγώ. Το σενάριο και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ή άνθρωποι. Οπότε το σεξ με αγνώστους, λόγου χάρη, ενδέχεται να αποτελεί μια ένδειξη της γενικότερης κατάστασης της λίμπιντός σας. Ο εγκέφαλος στέλνει το μήνυμα ότι οι σωματικές σας ανάγκες δεν ικανοποιούνται και ότι κάτι μάλλον θα πρέπει να κάνετε και γι' αυτό, διαφορετικά τα σεξουαλικά όνειρα θα πυκνώσουν. Άρα, όσοι εσείς έχετε σεξουαλικές φαντασιώσεις με αγνώστους, κάτι δεν πάει καλά γενικότερα. Πάμε παρακάτω. Επίσης, το σεξ με πρώην συντρόφους. Αυτό υπάρχει. Συχνά δεν σημαίνει ότι επιθυμείτε να επιστρέψετε στην προηγούμενη σχέση σας, παρότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείτε. Α, είδες τι λέει εδώ? Δεν είναι, λέει, ότι θέλετε να γυρίσετε πίσω. Α, γιατί τότε ονειρεύεστε τον πρώην σας με μια οικειότητα που έχει προπολού εκλείψει. Ίσως η εξήγηση να είναι απλά ότι ο εγκέφαλός σας χρειάζεται λίγο χρόνο για να επαναρρυθμιστεί και να δημιουργήσει νέα δίκτυα που θα εμπλέκουν το νέο ερωτικό σας σύντροφο. Μέχρι τότε το σεξ με τον νέο σύντροφο ενεργοποιεί παλαιότερα νευρονικά μονοπάτια που σας φέρουν στο παρελθόν. Δώστε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, λέει εδώ. Αν όμως τα όνειρα με τον πρώην έχουν ακόμα πλουσιότερο σενάριο, π.χ. βλέπετε ξανά και ξανά μια σύγκρουση που είχατε ή ότι προσπαθείτε να επανασυνδεθείτε ή ότι είστε σε σχέση και με τους δυο ταυτόχρονα, τον πρώην και τον νυν, τότε σας πρέπει να αναρωτηθείτε αν το όνειρό σας αφορά πολύ λιγότερο το σεξ και πολύ περισσότερο τον πόνο της απώλειας και το πένθος της σχέσης που τελείωσε και το οποίο δεν καταφέρατε ακόμη να διαχειριστείτε. Αυτό συμβαίνει, αυτό νομίζω ότι είναι το σπουδαιότερο. Κόκκινε, μάθε τι γίνεται και τελειώνω. Καθώς ανατρέχουμε στα ερωτικά μας όνειρα, λοιπόν, ίσως ανακαλύψουμε ότι τα μηνύματα που μας στέλνουν δεν έχουν και τόση σχέση με το σεξ, αλλά προσέξτε, με ζητήματα που πρέπει να επιληθούν ή στα οποία πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Σε κάθε περίπτωση, τελειώνοντας το ρεπορτάζ, λέει, μην προσπαθείτε να αναλύσετε τα πάντα. Εμπιστευτείτε το ένστικτο και τη φαντασία σας και αν μπορείτε να αναλάβετε δράση, κάντε το. Θα έχετε πάντα τα όνειρα της επόμενης νύχτας για να σας δείξουν πόσο καλά τα πήγατε. Αυτά λοιπόν, ένα κομμάτι των ερωτικών φαντασιώσεων χωρίς χειδαιότητα, επιστημονικά με Φρόιντ κτλ. Και μετά το σεξ πάμε να δούμε ένα καλό αυτοκίνητο, ένα Seat Fabia Monte Carlo. Θα το περνά αν δεν είχε τα 1000 κυβικά και είχε 1300 με 130 άλογα, να ήταν το νέο του Bianchi Abarth. Τώρα με τα 110 λίγο είναι, αλλά έχει και οκτάβια μεγάλα, έχει τα RS, έχει τα κόμπι, έχει τα κόγκα, έχει πολλά ωραία πράγματα. Λοιπόν, εκεί θα βρείτε ωραία πράγματα όσον αφορά το τετράτροχό σας, είναι η εταιρεία Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Η εταιρεία που έχει Hyundai, Skoda και Kia, πολύ ωραία τα κορεάτικα και αυτά, και σας δίνει την ευκαιρία να πάτε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών να διαλέξετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας με τη χαμηλότερη τιμή από την καλύτερη προσφορά που έχετε βρει μέχρι σήμερα. Εσκιάδης Μπαλοδήμος, δίδυμο, πολύ καλό, εκπληκτικό, στο 442. Σας δίνει εγγύηση καλύτερης τιμής, θα την απαιτήσετε. Θα πείτε ότι ήρθατε συστημένοι από Κόκκινο Ραπτόπουλο, διότι μας είπαν κύριε Σκιάδη και κύριε Μπαλοδήμο ότι έχετε και εγγυάστε την καλύτερη τιμή. Και όσοι δεν μπορείτε να πάτε μέχρι εκεί και θέλετε να πάρετε μια ιδέα και μια τα πρώτα στοιχεία, ξέρω εγώ, τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο 2310 596 596. Τι έγινε? Μπούζος ήρθε εδώ. Τι, μας την πέσανε? Τι, ο Στράντζαλης? Γιώργος Στράντζαλης έχει είδηση. Τι, είστε πήραν τον Κατημύρη? Όχι, άλλη είδηση, περίμενε. Άσο ημίχρονα διπλά τελικά, θα έχουμε. Τι γίνεται? Τι Κατημύρης, 38 χρονών, γέρος άνθρωπος. Ωχ, τι είδηση? Φεύγει ο Προύνο Γκάμα, πουλιέται ο Ιντέγε. Κάτσε να μάθουμε τώρα. Η είδηση επί του πιεστήριου. Καλησπέρα. Τι έγινε, εντάξει. Ναι. Μία είδηση που προκαλεί σοκ σίγουρα, έτσι. Σοκ, έρχεται από την Ισπανία. Έλα. Αναφέρουν δημοσιεύματα ότι έχει συλληφθεί ο Σέρχιο Κόκε ως μέλος κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και μάλιστα στην κατοχή τους βρέθηκαν και όπλα. Δικαίωση Ραπτόπουλου. Γιατί? Γιατί αυτό το κοπρόσκελο το κυνηγούσα εγώ χρόνια. Τι γιατί? Λοιπόν,
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων της Ισπανίας, η αστυνομία εντόπισε ένα τόνο χασίς και όπλα στη διάρκεια επιχείρησης που έγινε ταυτόχρονα σε 11 διαφορετικά σημεία με τη συμμετοχή 150 ανδρών της αστυνομίας. Ο Κόκε, σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, φέρεται ως ένας από τους επικεφαλείς του κυκλώματος. Αυτά είναι τα νεότερα μέχρι τώρα. Αφού είχε παραμυθιάσει τους σουπεράδες, γιατί να μην έχει τώρα και κύκλωμα. Εδώ είχε παραμυθιάσει τον Τσαλτίδη, τον έτρεμο Τσαλτίδη τώρα. Ο Κόκε. Μέσα φυλακή τον αλήτη. Για χασίς και όπλα. Χασίς ή κοκαίνη. Χασίς. Ένα τόνο. Ένα τόνο δεν είναι απλό. Κοίτα, ένα τόνο στην Ελλάδα θα γλίτωνε. Με ένα τόνο. Με ένα τόνο θα γλίτωνε στην Ελλάδα. Με ένα τόνο. Και τα όπλα μαζί. Πόσα ήταν τα όπλα, αν ήταν νεροπίστολα θα το βάζαν φυλακή. Πόσα όπλα είναι. Δεν λένε πόσα όπλα είναι ακόμα. Λοιπόν, στην Ελλάδα. Θα να συνέξουμε με πληροφορίες στην Ισπανία. Στην Ισπανία τα δικαστή. Ναι, δεν μπορεί να τα φέρει ο Σκόρδα εδώ να δικάσουν οι δικοί μα. Να το γλιτώσουν τώρα. Αγιανάρα, είσαι τρέλα. Είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα. Χασισάρα, θα πουλάω. Και του τόνου στην Ισπανία θα γουστάρω. Τι λέτε, ρε. Σοβαρά μιλάτε. Ρε. Ο Κόκε με ναρκωτικά και όπλα. Σοβαρά. Εδώ λέει ο Ζαμπέτα στον χρεώνα 800 χιλιάρια και του δίνανε 200. Ρε το Ζαμπέτα, εδώ δεν τα έλεγε στον Μπούζο ή στους άλλους. Σε ένα τα έλεγε. Τι είπε ο Ζαμπέτας, ότι ήταν διοίκηση στον Άρη και χρώναν 500 χιλιάρια και δίνανε 100. Και βγαίνει τώρα ο Ζαμπέτας, δεν τον πλακώσατε στο ξύλο του Ζαμπέτα ακόμα. Εγώ ένα βρωμόξυλο θα τον έδινα. Έλα εδώ ρε Ζαμπέτα. Επειδή σε βάλανε τώρα τα περιουσιακά σου, επειδή έβαλε τις υπογραφές και σε τύλιξε ο Σκόρδα σε μια κόλλα χαρτί, τα βγάζει τη φόρα, ξέρει σαν τι μοιάζει. Σα πιάνουν να πούμε, σα βάζουν μέσα στον παλαούρο και αρχίζει και καρφώ ένα τον άλλον. Δεν το έκανα εγώ, κύριε Πρόεδρε! Και να αστυνόμοι, ο άλλο ήταν! Ο άλλο! Ο Κόκε. Το φέρατε εδώ για center for. Και φάγατε τον Απρέου, τον Πεχταρά, τον Αρχιπεχταρά, τον Γκάμπορα που έβαζε γκολ με ταχύτητα, με επίθεση, με τεχνική καλή, με κεφάλι, με σουτ, με πλάτη στην εστία. Και βάλε τον Μπάουκ μέσα στα δίκτυα για να παίζει. Ναι. Είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα. Το Μάρι. Ένα τόνο ναρκωτικά. Ένα τόνο ναρκωτικά. Μόνο στην Ελλάδα θα σου ζώσουν, αρεβλάκα. Μόνο στην Ελλάδα θα σου ζώσουν. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχεις ένα δικηγόρο καλό, δυνατό, σαν το Κούγια και να σε σώνανε. Σε φέρνανε εδώ πέρα να γλιτώσεις. Θα πας εκεί στην Ισπανία, θα σαπείς τη φυλακή, ρε. Τα αγάρι να πούμε. Θα σαπείς τη φυλακή εκεί. Εδώ πέρα μπορεί να ερχόταν να πούμε οι μάρτυρες και να εξαφανιζόταν ένας μετά τον άλλον. Εάν μην παίρναμε χαμπάρ και να την γλίτωνες κάθαρμα. Τέλος πάντων, τη μοίρα σου την ξέραμε στα καζίνα όλη μέρα που γύρναγες. Τσαλτίδη, τι έγινε, θα το κατηγορήσεις το φίλο σου τώρα που σε έδινα χαρτάκι εκεί σου πέρο Σκόρδες εκείνη την εποχή. Τι να πεις και τι να γράψεις. Τι καλός που είναι ο Κόκκες στην προπόνηση, έβαλε 3 γκολ. Και όταν στείλαν τα μάτσα εκεί στο Μιχαλίτσο και τον έβγαλε έξω, πήγατε να τον φάτε τον Μιχαλίτσο, ο Κόκε. Να δείτε ότι στη ζωή το καλό και το κακό στην πορεία φανερώνεται να πούμε. Δικαιώνεται ο καλός και δεν δικαιώνεται ο κακός στην πορεία. Ο Κόκε στον Άρη. 800 χιλιάρια. Βγήκε ο Ζαμπέτας, λέει άλλα το χρεώναμε, λέει άλλα τους δίναμε. Τι λένε Ζαμπέτα, και μας τα λες μετά από 10 χρόνια, Τότε γιατί υπέγραφες να πούμε εκείνο το διάστημα. Συνένοχος. Ένοχος! Με περιμένω εισαγγελέας! Σκότωσα άνθρωπο! Λοιπόν, αυτά θα ακούτε από εδώ. Βγήκε ο Ζαμπέτας για να πει να πούμε ότι μετά πριν από 10 χρόνια χρεώνανε λέει και κλέβανε τον Άρη. Και γιατί μας τα λες τώρα? Είσαι κατακριτός, μας τα λες τώρα. Τώρα δεν μετράνε. Τρεις φορές άρθρα 44 πήγατε. Φτωχεύσεις, φάγατε λεφτά από παίκτες. Κάνετε καινούργιες εταιρείες. Και καλά που ήρθε αυτός ο άνθρωπος εκεί ο Καρυπίδης και σας έχει εκδοδοημωθώ 8ος, 5ος, 6ος. Χωρίς να είναι τίποτα η ομάδα χρεωμένη και αφέρει λέει τον Κατημύρη. Κατημύρη, τι Κατημύρη. Κατημύρη είναι γέρος. Καλός θερματοφύλακας, καλό παιδί, καλός οικογενειάρχης. 38 χρονών είναι. Τον κάνει τι. Και στη Βέρεια τον είχε. Και ένα άλλο θερματοφύλακα που είχαν εκεί το παιδί. Πώς το λέγανε, ρε. Που βαρούσε το πέναλτι ο άλλος και τα απέκρουε το παιδί και δεν πήγαινε κανένας να αποκρούσει και πήγαινε ο Πασάς και έβαζε γκολ. Και με έλεγε εδώ ο Κόκκινος με τον άλλο τον τεχνικό διευθυντή, έβαλε ο Πασάς γκολ. Και άλλοι πανηγυρίζαν, λέει ο Ραπτόπουλος Ρεζίλη έγινε. Αυτά γίνονται σε αυτές τις πόλεις εδώ της Βορείου Ελλάδος να πούμε. Να βαράει πέναλτι ο Πασάς, να τα αποκρούει να πούμε ο άλλος, να ξανάρχεται στον Πασά, μην πηγαίνει κανένας να αποκρούσει την μπάλα και να μπαίνει γκολ. Ο τερματοφύλακας να μην ξέρει. Πήρα τον Κατημύρη 38 χρονών, τίμιο παιδί. Καλό παιδί.
Οικογενειάρης καλός, παντρεμένος, η γυναίκα, το παιδί του, αθλητής καλός, η ακαδημία του εκεί 38 χρονών, τι να το κάνεις, ρε. Να το βάλεις βασικό τον Κατημίρη στον Άρη 38 χρονών, να το Άρη 32 να τον πάρει. Και να παίξει τι, τρίτος θερματοφύλακας και να παίξει το πουλί ο Έμαν και το άλλο το παιδάκι 19 χρονών, ακόμα δεν ξέρουμε τι είναι. Ή έτσι θα πάτε έκτη θέση. Να βγείτε στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, είπαμε για Εσκιάδη, είπαμε για Παλοδήμο. Και φυσικά ο Κόκκινος μετά το παιδί, το οποίο να πούμε ο Πέδαλος ήρθε, καταλαβαίνετε τι καρδίκι έχει να πιει. Αυτές είναι οι στιγμές της χαράς και της λύπης. Σήμερα έχουμε χαρά και μαζί μας στη χαρά μας είναι η εταιρεία Ποτοπία, η οποία Γαρδίκες. Με τη νέα σειρά πυρ, γυνή και ίνος. 5 νέες ετικέτες εξαιρετικής ποιότητας και εξαιρετικής τιμής. Ρετσίνα η οποία παράγεται από την ποικιλία σταφυλιών ορεινού Ροδίτη. Λευκό, ένα πάντρεμα Μοσχάτου Αλεξανδρίας και ποικιλία ορεινού Ροδίτη. Ερυθρό, με το πάντρεμα γαλλική ποικιλία Καμπερνέ, Σοβινιόν και της ιδιαίτερης ελληνικής ποικιλίας Αγιοργίτικο. Και αν θες ροζέ ξηρό και ροζέ ημίγλικο, ένα καλοφτιαγμένο ροζέ βασισμένο στις ποικιλίες Μοσχάτο, Αμβούργου. Αμβούργο, μανούλα μου, και Αγιοργίτικου. Λοιπόν, από το 1993 παράγει πάντα ποιοτικά προϊόντα μόνο από ποικιλίες ελληνικών αμπελώνων. Λοιπόν, πυρ, γυνή και ίνος. Εντάξει. Και μετά από 2-3 καλά ποτά γίνεται πυρ, γυμνή και ο ίνος. Κάνεις και καλό σεξ με τα καλά κρασιά. Αν πεις και ένα βαλούτα, δεν θα έχεις και διάθεση. Το καλύτερο διεγερτικό μετά το καλό φαΐ, το ποτό να πούμε, Γαρδίκης, και για καλό σεξ μετά το φαγητό. Άντε, εγώ θα σας τα λέω. Ανοίγουν τα σωληνάκια και φεύγεται βολίδα να πούμε. Λοιπόν, τον Κωνσταντινή θα τον πω μετά. Λοιπόν, ανοίγεις γραμμές, λες τη φίλη μου τη Μιχαηλίδου από τη γραμματεία, την Κατερίνα, να ανοίξει τις γραμμές το 90-90-90 μετά το διάλειμμα στη διάθεση του κοινού. Γνώρισε και τη μαμά της, τη Μαριάνθη. Την ξέρεις τη Μαριάνθη? Πα, κατέβαινε την εκκλησία του Αιθαράπη. Η κόρη μου να την προσέξεις, μου λέει. Ποια είναι η κόρη σου, κυρά μου, λέω. Είναι καινούρια, μου λέει. Και τα λέω, ό,τι πεις, λέω. Γειτόνισε και θα σε αφήσω εγώ έτσι. 90-90-90 και τα λέμε σε λίγο. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μασούτης. Από μας για σας, μεγάλες προσφορές με τη MasCard. Δευτέρα έως Τετάρτη. Συσκευασμένες σαλάτες Βεζίρογλου 25% φθηνότερα. Γραβιέρα αμφιλοχίας το κιλό μόνο 7,95. Κεφαλοτήρι τριμμένο το ορεινό 100 γραμμαρίων στη μισή τιμή. Και χαρτιά υγεία Ζέβα 45% φθηνότερα. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Μπορείς να κάνεις οικονομία στο σέρβις του αυτοκινήτου σου και να αισθάνεσαι ασφαλής. Σχεδόν. Σε θέματα ασφάλειας, το σχεδόν δεν σε πάει πουθενά. Για 100% ασφάλεια και 38% έκπτωση, η Mercedes-Benz παρουσιάζει το Service Select για επιλεγμένες σειρές μοντέλων άνω των 6 ετών. Μάθε πώς θα συμμετέχεις στο Service Select στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Service Select. Μην κάνεις οικονομία στο σέρβις, αλλά στην τιμή του. Καλά, σήμερα θα ρίξουμε 3 γκολάκια! Πες μες στα μάξι να προλάβουμε να πάμε στο γήπεδο. Έχουμε άμυνα, Γρανίτη και κέντρο γεμάτο. Τι γεμάτο, άδειο. Τι άδειο ρε, γεμάτο σου λέω, 3 Βραζιλιάνοι και ντάνε. Τότε πόσοι το λέμε, μείναμε από καύσιμα. Ουχ! Η ζωή είναι καλύτερη χωρίς απρόοπτα. Οπότε φρόντισε να βάλεις καύσιμα BP Ultimate με τεχνολογία Active, τα οποία μπορούν να σου δώσουν μέχρι και 61 επιπλέον χιλιόμετρα αναγέμισμα. Μάθε περισσότερα στο bpfuels.gr. BP. Every day brighter. Μαράκι, τι έγινε με την ανακαίνιση του μπάνιου σου? Αχ, μπάμπι μου, χίλια ευχαριστώ που με έστειλε στον Φτίκα. Δεν έχω λόγια, τι να πω. Ποικιλία, σχεδιασμό, τιμέ, δωρεάν παράδοση. Με τίποτα δεν τρώγονται. Μαράκι. Αμάρε, μπάμπι, τι να κάνουμε. Ουδής άσφαλτος. Για να μην σφάλετε ποτέ, Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-9055-03. Φτίκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνεις. Herzlich willkommen beim Kundenservice der Deutschen Telekom.
Was darf ich für Sie tun? Μιλάς γερμανικά? Έλα να εργαστείς για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές της αγοράς. Μπες τώρα στο dialog.gr ή κάλεσε στο 2312 209 209. Νέος αφιγραντήρας Morris Premier Plus. Με ειδική σχεδίαση με διπλά κοντένσερ για μείωση κατανάλωσης και θορύβου, ο μοναδικός με οικολογικό φρέον R290 και ιονιστή για ιδανικό περιβάλλον. Με 10 χρόνια εγγύηση. Γιατί είναι Morris και σου πάει. Αλήθεια, πώς γίνεσαι νούμερο 1 στις αρθρώσεις? Πρώτα απ' όλα, γονατίζεις πάνω από την άρθρωση. Βάζεις πλάτη στις αρθρώσεις. Και φυσικά, παίζεις τις αρθρώσεις στα δάχτυλα. Οστεοφλέξ κλασικό. Plus, με υαλουρονικό, σειρά Οστεοφλέξ της Health Aid. Η νούμερο 1 επιλογή για τις αρθρώσεις. Οστεοφλέξ από τη Pharma Center, με κέντρο το φαρμακείο. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Από την Φόρμουλα 1. Στο WRC. Και τώρα στο αυτοκίνητό σου. Επίλεξε τα κορυφαία λιπαντικά Total και Elf που σου προτείνει η Autoloop Noikos. Επίσημος συνεργάτης της Total. Και κάνε τον κινητήρα σου να αποδίδει περισσότερο. Autoloop Noikos. Από το 2003 μας εμπιστεύονται για την εμπειρία μας. Μας επιλέγουν για την άριστη εξυπηρέτησή μας. Autoloop Noikos. Πληροφορίες στο 705-136 και στο autoloop.gr. Γιατρέ, δεν είμαι καλά. Βλέπω συνέχεια όνειρα ότι μου φωνάζει ένα κοκοράκι. Τι να κάνω? Να τηλεφωνήσεις στο 946-555 ή να πας στη Μάρκου Μπότσαρη 105 και να φας μέχρι σκασμού από το κοκοράκι. Κοτόπουλος χάρα στα κάρβουνα και σούβλας, ψητά τις ώρες σε μερίδες και σάντουιτς, αλλά και σπιτικά μαγειρευτά. Το κοκοράκι. Για εμάς το κοτόπουλο είναι τέχνη. Το κοκοράκι. Από το 1994. Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια? Κατάλαβα. Χρειάζεσαι μια μικρή ανακαίνιση που να φέρνει μεγάλη αλλαγή και να ακολουθεί τις νέες τάσεις χωρίς να τις αντιγράφει. Εύκολο. Έλα τώρα Ξενία. 23 με 25 Νοεμβρίου. Metropolitan Expo. Οργάνωση Forum. Γλυκερία. Μια αγαπημένη, δυνατή, διαχρονική φωνή θα μας ταξιδέψει ζωντανά στο χθες και το σήμερα. Έρχεται στο Princess Hotel. Σάββατο 23 Νοεμβρίου. Γλυκερία. Live. Δωρεάν φαγητό, ποτό, πολλές εκπλήξεις και φυσικά δωρεάν είσοδος και δωρεάν μεταφορά. Μόνο στο Princess. Princess Hotel στη Γευγελή. Ζήσε το μεγαλείο. Σπάσανε τα τηλέφωνα χτες. Με πήρε αυτή την πεθερά μου. Με πήραν από τη Focus. Από τη Focus? Ναι, μωρέ, για ποιο ραδιόφωνο ακούω και έτσι. Και τι τους είπες? Στόκλησα. Τι έκανες, λέει? Καλά, ρε φιλαράκι. Ξημεροβραδιαζόμαστε στο Μετρόπολη 95,5 και δεν τους το είπες? Καλά, ρε, και τι έγινε? Είναι ή δεν είναι το ραδιόφωνο σου? Η παρέα σου, η συντροφιά σου. Είναι. Επέστονται. Μετρόπολη 95,5. Στήριξε και εσύ την παρέα σου. Πες ναι στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ας σε πάρουν και σε ρωτήσουν, πες το. Μετρόπολης. Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε. Ωραία, ωραίο σωματείο, ωραία, μια χαρά. Είναι και ο Ολυμπιακός, είναι και ο ΠΑΟΚ, και ο Άρης είναι ένα πράγμα. Ο ΠΑΟΚ δεν ακούστηκε πολύ πολύ για όπλα, ναρκωτικά και τέτοια ακόμα. Κάνας παίκτης του. Ναι, ταϊσμένοι είναι αυτοί, τους ταΐζει ο Σαββίδης, δεν έχουν ανάγκη να πούμε φαίνεται. Λοιπόν, 90-90-90. Αν τα μάξι σας έχει γίνει σαν το Κόρντοπα και δεν έχετε να το φτιάξετε, να το βάλετε και ένα ημάντα χρονισμού, να μου έχει στο Μπετμεζά κτλ. Το διαγράφετε οριστικά. Τι κάνετε? Κρατάτε μόνο την άδεια στο χέρι και τηλεφωνείτε στο 18133 και όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. 18133 στην καλύτερη τιμή της αγοράς, αξιοπιστία στην απόσυρση και στο axa.gr. Άξα όχι με το μισοφαγκαρό, το κάπα το κανονικό. Κώστας Χατζηγεωργίου, εδώ. Ο Πετκανίτσας, εδώ. Μας ανοίγει ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Χάνεις κλειδιά αυτοκινήτου, στα βρίσκει. Μένεις έξω από το σπίτι σου και θέλεις να σου ανοίξουν εύκολα και γρήγορα. Σ' ανοίγει. Θες να φτιάξεις την κλειδαριά του αυτοκινήτου. Κλειδιά immobilizer. Κλείστηκε στο ασανσέρ, δεν έχεις, τον παίρνεις τηλέφωνο, σ' ανοίγει. Τι θέλετε άλλο, ρε? Πάτε στην Δελφόνα 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία ή βαράτε να πούμε το 85-27-27. Ανοίγετε χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλια,
κλειδιά αυτοκινήτου, immobilizer με τηλεχειρισμό, ακόμα και αν τα πέσα στον υπόνομο, τα χάσει. Τι θέλετε άλλο, ρε. Και πάει και εκεί μπροστά, στο, σε αυτό που δεν θα γίνει ποτέ, πώς το λένε, το μετρό. Έχει και ένα πάρκινγκ. Για 20 χρόνια το μετρό δεν θα γίνει, θα έχετε να παρκάρετε, να φτιάχνετε τα κλειδιά σας. 85 27 27. Τηλεφώνη 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. Τέλος. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα. Ραντζόμπουλε. Ραντζόμπουλε. Άκου την άλλη από εκεί τι λέει. Ραντζόμπουλε. Εγώ σ' ακούω την άλλη, την άκουσες, τι που φωνάζει. Άκου. Και έχω ένα αυτοκίνητο για εσένα. Εμένα. Ναι. Σ' έχω ένα αεροπλάνο εσάφους. Τι πώς θέλω, πώς θέλω. Έχεις καταλήξει ποτέ αεροπλάνο εσάφους. Ξαναπάρ' το άλλη μια. Πού το πάρω. Ξαναπες το λέω. Λέω έχω ένα μάξι, ένα αεροπλάνο εσάφους. Με ειδικά καθίσματα. Τι είναι χρεωμένο, ναρκωτικά έχει μέσα και δεν το δώσει εμένα. Τίποτα, γιατί είναι. Λοιπόν, έχω τον Μιχαηλίδη, είμαι αυτός με τα κυνηγητικά, οπότε θα δικήσω τα δίκη. Και τους έχουν τα πατημένα τα μάτια γιατί είναι δικικά σημεία. Ωραία φίλε, ξέρεις τι τυχερός που είσαι. Ξέρεις γιατί είσαι τυχερός. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να ρίξεις Χριστοπαναγία στη γυναίκα σου και να μην καταλαβαίνει τι λες. Και να τη βρίζει εσύ και αυτή να μην ακούει. Και να ακούει άλλαν τι άλλον. Τι ευτυχισμένο άνθρωπο. Ενώ άλλο, άμα ρίξει καμιά Παναγία, καμιά τη Γουανδελούπη, ξέρω εγώ τη δικιά μα, αμέσω φύγε, πάνε στο σπίτι του άλλου να κοιμηθεί στο υπόγειο κάθαρμα. Με βρίζει και με κάνει και με ράνει. Είστε ευτυχισμένο άνθρωπο. Βρίζει, βρίζει. Είδε η άλλη, τα το κλείσει. Πω, πω, τι ευτυχισμένο ζεύγο. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι, καλησπέρα. Και ο καλησπέρα, όχι, από τον Άννα στον Καϊάφα πέσαμε τώρα. Ναι. Καλά, καλά, εσύ τι. Θα του ζήσει το γιο. Εμένα ρε, να μου ζήσει, ο άλλο το έκανε. Εμένα τι να μου ζήσει. Το γιο του κόκκινου να το ζήσει, το παιδιού του. Του παιδιού λοιπόν, του. Ναι. Καταρχήν, εγώ είχα μια σχέση πιτσιρικά, όταν πιτσιρικά ζω στα 19-20. Είχε φαντασίωση. Μια κοπέλα. Ναι. Οποία είχα 3 χρόνια, έτσι. Οι γονείς ήταν πρώτα ξαδέρφια. Είχες εσύ γκόμενα οι οποίοι οι γονείς της ήταν πρώτα ξαδέρφια μεταξύ τους, μάλιστα. Και φοβόμουν τότε να κάνω παιδί γιατί μπορεί να γεννιόταν με πρόβλημα. Αυτή γεννήθηκε καλά, σωστά γεννήθηκε. Γεννήθηκε σωστά αυτή, αυτή ήταν καλόμως κοπέλα, μου είπε αυτό το πράγμα και δεν έκανε τίποτα. Κακός, από πού ήταν αυτή η κοπέλα. Από ήταν, θα σου πω. Όχι, έπρεπε, ποιο μέρος ήτανε. Ανάπολη. Εδώ Θεσσαλονίκη. Ναι. Κοίταξε, για να είσαι σίγουρος θα πας στον πύργο της Ηλίας να βρεις γυναίκα. Εκεί δεν υπάρχει. Ναι. Ότι από αδερφή και αδερφό παιδιά. Ναι. Επιτρέπεται ο γάμος γιατί έμεινε έγκυος η μητέρα της τα 16 της χρόνια από τον αδερφό της. Ναι. Και το επέτρεψε η Εκκλησία γιατί η Άμβλος ήταν. Το επέτρεψε η Εκκλησία γιατί είχαν λεφτά. Και δεν είχε απαντηθούν και είχαν αυτή την κόρη. Μάλιστα, εντάξει. Και εσύ τη γνώρισες και την αγάπησες. Εντάξει. Θα να πούμε λίγο. Ο Κόκκι. Ναι. Ο Κόκκι, ο οποίος ήταν καλός προσφυγητής για μένα. Ναι. Αλλά είχε μπλέξει εδώ με καζίνο και λεφτά πολλά και τέτοια. Και ο Τζόγκο να ξέρει ότι είναι ασθένεια. Όπως είναι τα ναρκωτικά και τα. Και το πώς το λένε. Με ένα εκατομμύριο. Με ένα τόνο ναρκωτικά στην Ελλάδα τη γλίτωνε, λες. Άμα είχε τον Κούγια, ένα χρόνο θα το. Αυτό είναι το δίδαγμα. Να είσαι καλά, επόμενη γραμμή. Άμα είχε τον Κούγια, λέει. Άμα είχε τον Κούγια, λέει, θα γλίτωνε. Γιατί ο Κούγιας είναι δικηγοράρα. Λοιπόν. Έλα! Έλα, ρε, πού είσαι, ρε. Πού είναι ο Κούτρης, ρε, Τζιμίκα, βλέπω. Εσύ. Γιανούλη, βλέπω. Έχει φάει γλιστρίδα, ρε, φίλε. Δεν είχε κανένα να σε κρατάει να σου ρίχνει καμία από κάτω να συνέλθει. Ναι. Καταρχήν να πούμε στον Γρηγόρη να του ζήσει γιος είναι, έτσι. Γιος είναι και Ηρακλειδεύς. Μπράβο του ρε φίλε. Και στις τρέλες που λες, έχεις κάπου δίκιο ρε φίλε. Τώρα επειδή έχω και εγώ γιο, ναι. Έχω φάει ένα χρόνο ξάπλα στον καναπέ. Τι σου λέω εγώ ρε, εγώ είμαι σοφός άνθρωπος. Συγγνώμη, γιατί εσείς με τις κόρες δεν κοιμόσαστε στον καναπέ. Μετά από 22 χρόνια που δεν κοιμάσαι ρε φίλε, στο υπόγειο στον καναπέ. Εγώ πιστεύω, τη γνώμη μου έτσι, ότι όταν κάνεις παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι, ό,τι κάνεις, μετά με τη γυναίκα σου,
Είσαι διαφορετικά. Νομίζω ότι γίνεστε συγγενείς. Ισχύει αυτό ή όχι? Ξέρω εγώ, εσύ δεν έκανες παιδί. Πώς δεν έκανα, αφού σου λέω με το που έκανα το γιο μου, τη γυναίκα δεν τη βλέπεις όπως την έβλεπες. Ξέρεις, μετά η γυναίκα μόλις μεγαλώσει, μόλις μεγαλώσει ο γιος, γίνεται το αρσενικό το απόλυτο της μάνας. Και πηδάει την ύφη τη βουκαριάρα που θα έρθει στην οικογένεια μετά. Γελάς, ε. Κοίταξε, Άδης, εμένα ο γιος μου είναι στα 11 τώρα, έτσι. Ναι. Το βλέπω, είμαι σε δεύτερη μοίρα. Καλά, και δεν γίνονταν να μην δεν είμαι. Λογικό είναι αυτό. Αλλά λέω ότι αλλάζει, ρε φίλε, με τη γυναίκα σου. Εγώ πιστεύω να πάρουν μερικοί να σου πούνε τη γνώμη τους που έχουν κάνει παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι, πώς βλέπουν τη γυναίκα τους μετά από το παιδί που έχουν κάνει. Όχι να περάσει ένας χρόνος και δύο, να περάσουν μια πενταετία, ξέρω. Φίλε, ήθιστε η γυναίκα, η γυναίκα η οποία θα κάνει το γιο. Μόλις ο γιος, να πούμε, φτάσει σε ηλικία να πηδήξει τη συμμαθήτριά του, αυτές αρχίζουν, πέφτουν οι ορμόνες τους, να πούμε, πέφτουν τα γυναικολογικά, γίνονται κακούργες κτλ. Βλέπουν ανταγωνιστικά το άλλο το κοριτσάκι και γίνεται του κουτρούλι το πανηγύρι. Να σου πω και ένα για ποδοσφαιρικό για να κλείσω. Λοιπόν, επειδή έχουμε να τα πούμε καιρό. Αυτά τα μηνύματα που σου στείλα, μην τα ξεχάσεις. Τα έχω εδώ. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για το συγκεκριμένο παίχτη που το Λιμιό που έχετε φαγωθεί ότι ήρθανε 50 μάνατζερ. Τι είναι αυτός ο σταθμός, ρε φίλε? Τι προπαγάνδα είναι αυτή? Τι? Ήρθανε, λέει, 10 μάνατζερ για να δουν, λέει, το Λιμιό και τον άλλο, πώς το λένε, το Σπανούλη. Το Γιαννούλη, το Γιαννούλη. Καλώς είναι. Καβασαλάντε τελείως, ρε. Είστε πρώτοι, δεν μας άντεσεις. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι, επειδή κοζάρεις και εσύ λίγο από μπάλα, όχι πολύ, λίγο κοζάρεις. Λίγο, ναι, λίγο. Α, μπράβο. Σκέψου το καλά πριν απαντήσεις. Βάλει τον αδεξί μπακ να σου πάρει μεταγραφή. Αφού δεν μπορεί να τριπλάρει στο ένα εναντίον ενός και να βάλει τον γκολ. Βάλει τον αδεξί μπακ με την ταχύτητα που έχει και θα σου πω να πάρει μεταγραφή. Ποιο? Εδώ, το Λιμιό. Το Λιμιό, ναι, για ποιο να λέμε. Και τώρα χώνεται μέσα, τον βλέπω, χώνεται. Τώρα λίγο στο μυαλό σου, τι χώνεται μέσα. Εδώ έχουν παίξει. Εδώ έπαιξε εσύ ο άλλος, πώς το λένε τη Ρεάλ, το αριστερό μπακ. Πες τον αρέ, τον αριστερό μπακ της Ρεάλ, ρε, τον παιχταρά. Τον με τα μαλλιά. Ναι, με τα μαλλιά. Αυτός έπεσε δεκάρι, ρε, στη Βραζιλία και έπεσε και κάφ. Και ο Γιαννούλης έπεσε δεκάρι, στον Πιερικό. Κοίταξε, τα μπακ πρέπει να ξέρουν μπάλα. Δεν είναι τώρα σαν τον μπακάκι τα μπακ. Ναι. Έχουν αλλάξει, ρε φίλε. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις μπάλα, να είσαι γρήγορος, να έχεις, εκτός από τα πνευμόνια, πρέπει να έχεις και την έκρηξη. Ταχυδύναμη, όλα αυτά. Αυτό να σκέψου το λίγο, μην απαντήσεις τώρα. Και πολλοί που με ακούνε τώρα που γνωρίζουν από μπάλα, θα στα πούνε. Ωραία, αλλά εσύ στον καναπέ δηλαδή. Πώς. Εσύ στον καναπέ. Όχι τώρα, ρε φίλε. Ήμουνα μέχρι να ήθελα προσαρμογή για να ξαναπάω στο κρεβάτι πίσω μετά. Ναι. Ένα χρόνο σου λέω. Ένα χρόνο έφαγα πολύ καναπέ. Άρα καλά το λέω τον κόκκινο, θα πρέπει να πάρει καναπέ. Ναι, όχι καναπέ μόνο. Ο κόκκινος πρέπει να. Εν τω μεταξύ και όταν είσαι και πιο μεγάλος, είσαι πιο, ξέρεις, πιο προστατευτικός. Δεν έχει να τραβήξει ο κόκκινος, θα του φύγουν και αυτά τα αντιολυμπιακά που έχει, θα τους αγαπάει όλους τώρα. Καταλαβαίνεις. Πάψε. Ναι. Ναι, εδώ μας μισεί. Θέλει να μας δει κρεμασμένους. Τώρα θα αρχίσει να μας αγαπάει. Εντάξει, τα παίζει λίγο φαλοπαοξής. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, λοιπόν, να το ευχηθούμε το νέο μέλος, άντε και ποδοσφαιριστής να γίνει, όπως τα αγαπάει. Γιατί τον κόβω ότι τέτοια θέλει αυτός, έτσι δεν είναι? Είναι λίγο φιάκας. Δηλαδή. Είναι φιάκας. Όπως όλοι. Έτσι. Και να πάει να μην ξεχάσει το γιο του, γιατί τα χρόνια περνάνε γρήγορα, να τον πάει σε μαχητικά αθλήματα από μικρό. Από 4 χρονών. Ναι, από τόσο μικρό. Μεγάλο. Από 4 χρονών. Εγώ το γιο μου από 4 χρονών τον έχω. Πας στο box. Box. Πάει στο taekwondo, kickboxing και στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Σε 3. Δεν έχει αφήσει κανένα. Καλά. Μπράβο. Εντάξει. Τα λέμε. Bye. Τα λέμε. Λοιπόν, πάλι ο Ασκιάδης ο Παλοδήμος. Ξανά έρχεται με τα Σκόντα Φάμπια, τα Μοντε Κάρλο. Και είναι η εταιρεία που έχει τα Hyundai, τα Σκόντα και τα Kia. Και μας δίνει την ευκαιρία να πάμε τώρα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Να διαλέξουμε το αυτοκίνητο των ονείρων μας. Με χαμηλότερη τιμή από την καλύτερη προσφορά που έχει βρει ο πελάτης μας μέχρι στιγμής. Το 2310-596-596 είναι το τηλέφωνο που μπορούν να πάρουν τις πληροφορίες από την γραμματεία και να τους πει με λεπτομέρειες το τι ισχύει, γιατί εμείς λέμε μια απλή αναφορά, αλλά εκεί σε αυτό το τηλέφωνο θα τους πούν ακόμα περισσότερο. Για τον νικητή δεν μου ήρθε ακόμα και 20 πρέπει να μου ήρθε ο νικητής. Μάλλον θα μου ήρθε σε λίγο, να δούμε τι έγινε και με αυτό το θέμα. Για την Καπριτσιόζα, την καλύτερη πιτσαρία στη Βόρεια Ελλάδα, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα Λουτρά, τον Πόζαρ, θα βρεις ολόφρεσκα ζυμαρικά, φρεσκοψημένες πίτσες και λαχταριστές σαλάτες. Και αν θέλεις να δεις περισσότερα, υπάρχει και το site www.capriciosa.com
και δες ολόκληρο το μενού που θα λατρέψετε και οι μικροί και οι μεγάλοι. Πάμε στον κόσμο, ναι. Μπαμπά. 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 Τι θα έλεγα, κύριε Κωνσταντίνε. Ναι. Αυτός ο Κόκε. Ναι. Άμα το λέγανε και Κόκα, θα είχε και τη χάρη. Είδες λοιπόν. Το λένε Κόκε, αλλά πάλι έχει τη χάρη. Τι αλλά να κάνω. Τώρα ποιο είναι το κακό σε αυτή την υπόθεση. Ναι. Εάν εδώ πιανόταν ή οπουδήποτε πιαστεί. Ναι. Είναι μόνος του και έχει κατοχή. Ναι. Με ένα δικηγόρο, όπως είπες, τα λούτσικο και με κάποσα αυτά λε, θα βγει. Αλλά τώρα που είναι κατά συμμορία, ναι, είναι πολύ βαρύ το Πέλεκαν. Ναι. Γιατί κατά συμμορία, ναι, βαδίζει αλλού. Κοίταξε τώρα, είναι σε μια χώρα πιο σοβαρή από τη δική μας. Τώρα εδώ μπορεί να τη γλίτωνε. Όταν υπάρχει κατά συμμορία, πρόσεξε, όταν υπάρχει κατά συμμορία, χρυσέ μου, είναι ανάλογα το τόνο και τα κιλά που έχει. Κωνσταντίνε. Στατιστικά, αγόρι μου γλυκό. Άκουσε με, άκουμε. Έχω άνθρωπο που έβγαλε φυλακές χρόνια. Ναι. Όταν είσαι και έχεις κατοχή, ναι, είτε 100 κιλά, είτε 50 κιλά, είτε 200, είτε ένα τόνο, είσαι εσύ και αυτά μαζί. Βαραβά. Ναι. Βαραβά, εγώ τόσα χρόνια στην Ελλάδα, όποιος έχει μικρές ποσότητες πάει φυλακή. Όποιος έχει πολύ μεγάλες δεν τον κάνουν τίποτα. Αυτό κατάλαβα. Γιατί πιθανόν να έχει τώρα καλύτερο δικηγόρο. Ναι, εντάξει. Εγώ θέλω να πω για αυτό τώρα που πιάστηκε αυτός. Η κατασυμμορία είναι, κοίτα, πολύ βαρύ κακούργημα. Ναι. Και να δώσω στον κύριο Κόκκινο. Ναι. Και τη σύζυγό του. Ναι. Να χαρούν. Ναι. Ένα υγιέστατο. Έτσι. Αγοράκι. Ναι. Είτε κοριτσάκι ήταν, να είναι υγιέστατο και να το χαρούνε, και είναι και μια σημαντική μέρα για σήμερα. Γιατί είναι. Αν το ξέρει ο Κόκκινος αυτό. Είναι η μέρα του άντρα σήμερα. Ναι. Είναι η μέρα του άντρα. Του άντρα. Άρα έχει σημάδι πάνω το μικρός. Έτσι. Κωνσταντίνε μου, σήμερα έχουν πολύ γλυκύτατο. Είμαι γλυκύτατος, το ξέρω. Άλλοι δεν το ξέρουν. Ναι. Και θα καρώ να λεβείτε να σας δω. Θα με πάρει ο Κουλιανός με τον γκολφ του και θα με πάρει να σε δω από κοντά. Τα λέμε. Νικητής είναι ο κύριος Πασχαλίδης Νικόλαος. Μέχρι και τις παρά 10 παρά 5 μπορεί να βγει και είναι αυτός ο νικητής της σημερινής ημέρας των 3 και 20. Στις 3 και 20 λοιπόν είναι ο κύριος Πασχαλίδης Νικόλαος. Στάθης Ξηρή Καρπή στη γειτονιά μου, τα χαιρετίσματά μου, το Παοξάκι. Του αρέσει πολύ η εκπομπή. Φόρτσαρε Ραπτόπουλε, σου κάτσε σήμερα γερά, μου λέει ο Στάθης. Με τις γύρες τις ωραίες. Έτσι. Με ωραίες, ξέρεις άμα φας γύρι, ε. Δημιουργείται υπερεμάντωση και γίνεσαι τάβρος. Έλα, Βίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα, Δημήτρης από Διαβατάρ Ραπτόπουλε, τι κάνεις. Τι να κάνω, Δημήτρη, μου άφησε ο άλλος μόνος. Ναι. Φίλε μου, άκου να σου πω τα τρία πράγματα και δεν μπορώ και ενοχελικά πράγματα και ανθρώπους. Καλά το πας, το τρέχεις ωραία το πράγμα, γρήγορα μ' αρέσει έτσι μόνο σου πιο κυριλές, πιο ωραίος. Τρέχει το πράγμα γρήγορα, ένα και ένα και πάει καλά. Λοιπόν, τρία πράγματα. Μάλιστα. Τσιτσιπάς τώρα, ποιος τσιτσιπάς, μάθαμε το τένις προχθές. Μέχρι τώρα τένις τώρα με τις μικροσκοτώσεις να παίζουμε. Πρόσεξε, το ποιο τένις. Μπράβο στο παιδί, αλλά δεν νιώσεις και περηφάνεια τώρα για το τσιτσιπά. 2,5 εκατομμύρια πήρε. Είναι αθληταράς. Είναι μπράβο παιχταράς. Μπράβο που τα κατάφερε, αλλά μέχρι εκεί. Ναι, αλλά περήφανο εμένα θα με κάνουνε άλλα πράγματα για τη χώρα μου και όχι συμφωνώ. Το αθλητικό κομμάτι. Και το αθλητικό κομμάτι, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο, το λαϊκίστικο, μας έκανε περήφανο ο Τσιτσιπάς. Έτσι ακριβώς. Το άλλο που ήθελα να σε πω είναι δύο πράγματα τώρα για την εθνική. Δεν τη γουστάρω την εθνική. Εγώ μην νομίζεις, αλλά χθες είναι κάτι καλύτερο και την είδα λίγο. Αν και δεν τη γουστάρω. Φίλε μου, η εθνική δεν είναι τοξική εδώ και 2-3 αγωνιστικές. Ναι, δεν ναι, έχει την τοξικότητα. Γι' αυτό. Απλά μου άρεσαν κάποια πράγματα. Δηλαδή, είδα μετά από καιρό ας πούμε, να δουλεύουν τα overlap, κοντά οι γραμμές. Ακόμα και όταν χάναμε την μπάλα γρήγορα στα μαρκαρίσματα και ήταν κοντά οι γραμμές. Είδα το transition να δουλεύει από την επίθεση να μην και το αντίστροφο. Δηλαδή, είδα κάποια πράγματα που μου αρέσανε. Ανατακτικά χρονικά διαστήματα στο ματς μέσα. Δεν ξέρω άμα τα είδες, άμα τα παρακολούθησες αυτά. Άμα τα είδα κι εγώ, αλλά εγώ είδα επίσης ότι η εθνική πρέπει να βρει έναν αντίστοιχο Γιαννούλη δεξιά. Πού να τον βρει, πες, για να δημιουργεί. Πού να τον βρει, ρε Κώστα, ναι. Και δεν είναι μόνο για τάξη, είναι τέλος πάντων. Τι να βρει. Η εθνική που μπορεί, αν είχε ένα Γιαννούλη δεξιά,
θα μπορούσε να παίξει και ο Σιώβας τρίτο στόπερ και να απαλλαγούμε από τον Μπακασέτα. Να απαλλαγούμε σε 5-3-2 από τον Μπακασέτα, να βάλουμε τον Σιώβα και τον Σταυλίδη. Ο Σταυλίδη, σαν τρίτο αριστερό στόπερ, μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερο. Άννα, μπρο, και να μπορούσε να παίξει και με δύο φορέ έτσι και να βάλει τον κουλούρι με τον. Να βάλει τον κουλούρι μέσα. Ναι. Και να... Αλλά έλα, έλα τώρα που σε θέλω εγώ εδώ, άμα γυρίσει ο Φορτούνης, πώς παίζει τέτοιο σύστημα για να πετάξει έξω. Εσύ λέω να πετάξει έξω τον Μπακασέτα. Έλα, άμα γυρίσει όμως ο Φορτούνης, λέμε πώς θα αφήσει τον Φορτούνη στον πάγκο σε τέτοιο σύστημα. Δεν νομίζω ότι. Αν το βάλει σε 3-5-2 μπροστά το Φορτούνη, τον έχασε, πάει. Πλευρά δεν μπορεί, ξέχνα το. Είναι μόνο για μια θέση. 4-2-3-1, σαν δεκάρι. Σαν δεκάρι, ναι. Θεωρώ. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, το βλέπουμε. Και τώρα για τις φαντασιώσεις που είπες, Ραπτόπουλε, να το ελαφρύνουμε λίγο το θέμα, για να κλείσω και τη γραμμή. Φίλε μου, σταμάτησα να κάνω φαντασιώσεις εδώ και 6-7 χρόνια, γιατί είχα 3 αποθυμένα, ή να πάω με δασκάλα μου, ή να πάω με ανώτερη μου σε στρατό, ή με νοσοκόμα, ενώ νοσηλεύομαι. Δεν έκανα τίποτα από τα τρία. Σχολείο τέλειωσα, στρατό τέλειωσα. Να αρρωσταίνω, δεν αρρωσταίνω, όλοι οι γιατροί μου άντρες είναι, τους πληρώνω. Ιδιωτικός, άμα θέλω να ζήσω, τους πληρώνω. Δεν θα πραγματοποιήσω τίποτα. Οπότε αποφάσισα να μην ονειρεύομαι και να φαντάζομαι. Άστο, όπως εξελιχθεί. Για να πω, πόσο χρόνο είσαι. 28 είμαι. Και άρα θες νοσοκόμα, το οποίο σίγουρα αργότερα μπορεί, γιατί με την ηλικία μπορεί να πας να κάνεις καμιά κύλη. Άλλο ποιο είναι. Όχι, ρε, όχι, ρε, μια χαρά είμαι. 52 χολυστερίνη έχω. 52 χολυστερίνη δημοτικού είχαμε. Άσε, μια χαρά είμαι. Δεν με, άσε για τους, μακριά. 52 χολυστερίνη, αυτό είναι πολύ χαμηλό. Ναι. Την καλή. Τρώω πολύ πρασινάδα, πολύ τέτοια. Εντάξει, καλά πάει το πράγμα. Μην ανησυχείς. Μια χαρά είμαι. Μάλιστα. Μια χαρά είμαι. Άσε μακριά οι γιατροί. Την καλή, ρε. Το... Την καλή. Δύο χοληστερίνες έχει. Α, δεν ξέρω ποια είναι. Τώρα τι με ρωτάς. Τι σε ρωτάω, για. Τι άλλη φαντασία. Με δασκάλα. Ναι, αλλά δεν, τελείωσε το σχολείο. Πάνε να μάθει χορό, τη δασκάλα του χορού. Δασκάλα είναι και αυτή. Όχι, όχι, δασκάλα σχολείο θέλουμε. Εκεί είναι το ρεζουμέ. Και το άλλο. Να είναι ανώτερη από σένα, να σε επιβάλλεται, πώς το λένε. Να... Είναι αλλιώς, τέλος πάντων, γι' αυτό σε λέω. Κατάλαβες. Θα βρεις μια, και... θα βρεις μια δουλειά με μια 45χρονη, 50χρονη αφεντική. Τώρα δεν γίνεται, τώρα αγαπάμε. Τελειώσαμε. Α, αγαπάς, γι' αυτό δεν έχεις φαντασιώσεις. Τώρα τελειώσαμε αυτό, εντάξει, να λέμε. Και δεν μου λες και κάτι ακόμα. Σ' αγαπάει και αυτή. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Ωραία. Όλα. Μπράβο. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Το Σιώπη του τελευταίου τον έχασα το φίλο μου τον Παμπίνο. Τι, δεν έρχεται, μωρέ, εντάξει, είναι πολιτή σε μια εταιρεία, πάει πολύ καλά, δουλεύει. Ξέρω, κάνει. Ξέρω. Είμαστε συμπέκτες με τον Πάμπη. Χθε ήμασταν μαζί και μου είπε ότι τον τιμωρήσαν για ένα πέναλτι που έκανε, δεν ξέρω τι. Εντάξει, καλό παιδί δίπλα. Έχει εντάξει, παιδί. Είναι καλό παιδί, καλό παιδί. Έγινε, ρε, καλά. Τον τιμωρήσαν τον Φουκαράκι στο ραστεχνικό, δεν πειράζει. Η δουλειά του να πάει καλά και η μπάλα εντάξει έπεται. Ναι. Γεια σου, Ραπτόπουλε. Καλώς τον. Λοιπόν, το πρωί με το κουμπαράκι σου είχες μία συζήτηση. Μάλιστα. Πόσα πρωταθλήματα κλέψανε τον ΠΑΟΚ. Πόσα πρωταθλήματα κλέψαν τον ΠΑΟΚ. Που δεν πήρε πρωτάθλημα εξαιτίας. Ναι, ναι. Το 70 μέχρι το 80. Μάλιστα. Για πες. Εγώ να σε βάλω να μπεις και να δεις το παιχνίδι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. ΑΕΚ-ΠΑΟΚ το 77. Θα σου πω τι ακριβώς δίνει ένα φάουλ. Το ξέρω, μωρέ, που του λέει βάρα, το ξέρω, το είδα. Ναι, και στείνει το τείχος ο διαιτητής και ο αυτός βαράει το φάουλ, βάζει γκολ και ο διαιτητής πάει στη σέντρα. Το είδα, φίλε, που του λέει βάρα. Πώς μας λες ότι δεν κλέψανε. Τέτοια ξέρεις πως θα γινόταν από το 70 ραπ μέχρι το 80. Εγώ ξέρω ότι από το 70 μέχρι το 80 τερμάτισες 4 φορές κάτω από τον Άρη. Εάν σε εξηγούνται έτσι, όχι τέταρτος, όγδοος θα τερματίσει. Κοίτα, καλή ομαδάρα είχες. Καλή ομαδάρα είχες, αλλά πίσω με Σάνων δεν προσέχατε την άμυνα. Τρώγατε αδελφέ, πολλά. Ναι. Αδελφέ, ναι. 67 χρονών είμαι. Είσαι. Τα παιχνίδια όλα. Τα θυμάσαι. Από το 70 μέχρι το 80 τα θυμάμαι. Άρα τα ξέρεις, ναι. Ναι, δηλαδή δεν γινότανε να δώσουν και το ποτάρισμα που δώσανε εκείνο. Δεν το δώσανε, το πήρες. Δεν το δώσανε. Ναι, το δώσανε. Γιατί αν θέλανε, το δίνανε. Γιατί το έπαιρνε. Γιατί... Μα έτσι ήταν, έλεγα. Ο πατέρας σου δεν τα έλεγε αυτά. Δεν έπαιξε στον ΠΑΟΚ το μεγάλο πατέρα, πιο πίσω ήταν. Ναι, ήταν πιο. Ναι, αλλά επειδή ο άνθρωπος έπαιζε μπάλα και τα ήξερε πάνω καλύτερα από μένα. Κοίτα, μια κλοπή θυμάμαι το 73 με το Μίχα ήταν εξόφθαλμη. Εκείνο ήταν καθαρή κλοπή. Δηλαδή, μόνο εκείνο δεν ήταν, σου λέω, και το 77, το παιχνίδι που σου είπα με την ΑΕΚ, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα παιχνίδια. Και άλλα παιχνίδια
Δηλαδή τώρα, εκείνο το παιχνίδι βάλαμε γκολ και είχε πέντε παίκτες σάιτ πίσω και τον βγάλανε offside. Ισοφάρισε και τον βγάλανε offside, ρε ραπ. Δηλαδή, τέτοια παιχνίδια ο ΠΑΟΚ έζησε πάρα πολλά. Σωστό. Πάρα πολλά έζησε. Σωστό. Όχι ένα και δύο, πάρα πολλά. Ρα. Σωστό, το θυμάμαι αυτό με την ΑΕΚ, με το χέρι που του λέει βάρα το φάουλ, το θυμάμαι. Το έχω δει δηλαδή, τώρα... δεν το έχω δει ζωντανό, το έχω δει ναι, στην τηλεόραση. Η ισοβάριση που κάναμε και το ακύρωσαν τον γκολ, το είδες. Βρε, εγώ πήγα σε τελικό που σε κάψανε οι Θεσσαλονικείς διαιτητές, ο Ζλατάνος, ο Βασάρας, στο Μετινάκ, το 2-0. Εντάξει, συμβαίνουνε, ναι. Τι να κάνω, εγώ να μην πω. Απλά φέτος, αυτοί τώρα φωνάζουν γιατί νιώθουν μειονεκτικά. Δεν έχουν καλύτερη ομάδα, όχι ότι εσύ έχεις την καλύτερη την μα, ομάδα. Μα, γι' αυτό ναι. Φωνάζουν, βέβαια. Δεν έχουνε, παραδέχουμε. Δεν έχουνε, δεν έχουνε, είναι... δεν έχουνε αυτοί, αυτό που λένε διαιτησία να ελέγχουν, γιατί είναι ξένοι διαιτητές. Και, δηλαδή και με λεφτά δεν... Γιατί δεν μπορούν να τους ελέγξουν, δεν μπορούν, φωνάζουνε. Δεν μπορούν, δεν μπορούν. Και να σου πω και κάτι τώρα, αντικειμενικά, φέτος, ποιος είναι ο κερδισμένος μέχρι στιγμής, ποιος είναι, αυτός δεν είναι. Αυτός είναι, φυσικά. Και φωνάζει κιόλας. Εγώ να σε πω ένα και να κλείσω. Καλά ρε ραπ. Δεν ντρέπεται αυτός εδώ Μαρινάκης. Δεν έχει ντροπή μέσα του ολόκληρος άντρας 2 μέτρα. 150 κιλά άνθρωπος να βγαίνει να πούμε σε τηλεόραση και να λέει τα αυτά εδώ. Δεν έχουν τσίπα μέσα τους. Ούτε τσίπα έχουν, ούτε τσίπρα. Φύγε. Διάλειμμα. Ωραία φωνή. Τρομερή φωνή ο τύπος. Λοιπόν, παοξίδικη φωνή, τελικά τη φωνή. Μας τρώει το διάλειμμα. Εδώ είμαστε, στο 90-90-90. Θα τα πούμε και το τελευταίο ημίωρο θα είναι ακόμα πιο μαχητικό. Μετροπολής! Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου. Κάντε τη διαφορά. Γιατί ο χειμώνας έρχεται. Προστατεύστε τον τώρα από την παγωνιά με το μοναδικό πιστοποιημένο επαναστατικό κάλυμα Kai Protection από τη JB Bouglas ΑΕ. Κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Dixon Γαλλίας με ενδιάμεσο πετροβάμβακα φιμπρά. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα Kai Protection εγγυάται την πλήρη προστασία του λέβητά σας. Τοποθετείτε εύκολα εν ολόγω μηδενικών απολειών. Κάνετε οικονομία καυσίμου. Η προστασία του λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouglas ΑΕ. Τώρα και καλύματα σωληνώσεων για πρόσθετη προστασία και αισθητική. Θα τα βρείτε στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Θέλεις να αποκτήσεις το πιο αξιόπιστο συνεργάτη και με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ? Στη Mercedes-Benz μπορείς. Είμαστε κοντά σου για να σου προσφέρουμε τα κορυφαία στην κατηγορία τους Vito και Sprinter, ετοιμοπαράδοτα και με ελάχιστο όφελος 3.000 ευρώ. Το νέο σου επαγγελματικό όχημα σε περιμένει στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Mercedes-Benz. Η προσφορά ισχύει για παραδόσεις έως 31/12/2019. Mercedes-Benz. Όχι από Τζάκι, από Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ σε ένα κατάστημα OPAP ή στο joker.gr. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 για το ψηφιακό. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Είναι 8.30. Ξυπνάς, άργησες, βάζεις ρούχα, φεύγεις, μπαίνεις αμάξι, κολλάς την κίνηση. Οχ, κλειδώσες την πόρτα, το ξέχασες. Το θυμήθηκε όμως η Σάμπαντορ με το αυτόματο κλείδωμά της. Σάμπαντορ, θωρακισμένο αυτόματο κλείδωμα. Τελική τιμή τοποθετημένη, μόνο 740 ευρώ συν ΦΠΑ. Λεωφόρος Παπανικολάου 27. Τηλέφωνο 2310-357-357. Σάμπαντορ, ο πρωταγωνιστής στην ασφάλεια. Όχι πάλι, αυτή τη φορά ήμουν σίγουρος. Πάλι με νίκησε όμως. Είναι ένα Monster. Δέξου και εσύ την πρόκληση ενός Monster Burger στο Black Tiger και σκάσε απόβολαση. Black Tiger. Έλα μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη για τα νοστιμότερα 100% και όφελος έως 3.750 ευρώ και ανακάλυψε και τη δική σου έκπληξη. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων στο δίκτυο Renault.
θέλω φθηνότερο εισιτήριο και δεν έχω βαλίτσα. Ταξίδεψε με Ελληνέρ. Με δύο πτήσεις καθημερινά Θεσσαλονίκη-Αθήνα και ακόμη φθηνότερο. Μια Ελληνέρ απόσταση. Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Τα data αλλάζουν και γίνονται... Wind One. Κώστα. Τι έγινε? Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αχ, γιατί βρε αγαπουλινάκι. Και... τι και. Αν είναι πληθυντικός πρέπει να έχει και νικό. Ναι, να μην έχει. Ποιος είναι? Datum? Datus? Dato? Τι datus βρε, datum. Βρε αγάπη μου, τι σε νοιάζει? Θέλω να μάθω πώς κλείνουμε τα data. Αγαπούλα μου γλυκιάκου, στη γραμματική δεν ξέρω πώς θα κλείνω. Τώρα τα data. Η επικοινωνία, η διασκέδαση, η εξυπηρέτηση, όλα αλλάζουν και γίνονται Wind One. Μετά τα 15 GB η ταχύτητα ορίζεται έως 1 Mbps. Δυνατότητα απεριόριστων data με επιλογή των υπηρεσιών Unlimited GB. Μάθε περισσότερα στο win.gr. Η Jeep στη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, να σου δείσω τώρα. Υπάρχει περίπτωση να μπει και αέριο, δηλαδή άμα... Γεμίζουμε και τον τελειμή του. Ρε, όλα θα τα κάνουμε, να γίνει σούμα εκεί τα πάντα όλα. Είχες κατά νου, ανακαίνιση, χρειάζεσαι, έχεις κάτι στο... ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, μας πέρασε και δεν την τελειώσαμε και ήταν ευκαιρία να μπω στο διαγωνισμό. Θα υποθέσω η γυναίκα σταμάτησε την ανακαίνιση, εντάξει. Όχι, μας τελειώσαν τα λεφτά. Θανάση, αν επιτρέπετε, αν ξεκινήσει η ανακαίνιση, από ποιο χώρο του σπιτιού θα ξεκινούσες? Στο μπάνιο. Θα βάλεις κανένα τζακούζι. Παρκή. Ρίξε την κρεβατοκάμαρα, Θανάση, δεν πειράζει. Καλύτερα τζακούζι παρά κρεβατοκάμαρα. Το Metropolis 95,5 σου ανακαινίζει το σπίτι. Ο διαγωνισμός που θα αλλάξει τη ζωή σου. Μπες τώρα στο metrosport.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα με το όνειρό σου. Αμέσως μετά συντονίσου το Metropolis 95,5 για να ακούσεις το όνομά σου. Έχεις 30 λεπτά στη διάθεσή σου για να καλέσεις το 2310 909090 και να κερδίσεις τη συμμετοχή σου. Γιατί μαζί είμαστε ένα. Μια προσφορά από την Δημητριάδης Inspirational Design. Η ειδική στην ανακαίνιση. Στις 4 στο 3ο ημίχρονο με τους Κώστα Πετρωτό, Βασίλη Βλαχόπουλο. Η σύλληψη του Σέρχιο Κόκκι από την Ισπανική αστυνομία ως εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις ομάδες που τσέκαραν Γιαννούλη και Λιμιό. Δύο αποκαλυπτικές συνεντεύξεις για την εθνική ομάδα αλλά και τον θρίαβο του Στέφανου Τσιτσιπά. Τι λέει στο 3ο ημίχρονο ο τεχνικός διευθυντής της Μαλάτια Σπορ για τον Μπράουν Ιντέγε. Δεν τολμάτε να μιλήσετε για. Για πλοία, για ιστορίες, για νουρ. Επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος και επειδή η... δηλαδή μην ξεσκίσετε τον Κόκκι, επειδή ο Κόκκι δεν είναι μεγάλος επιχειρηματίας και επειδή ας πούμε κατά κάποιο τρόπο δεν έχει τη δύναμη που μπορεί να έχει ένας μεγάλος επιχειρηματίας, μην γίνει βορά ο Κόκκι για σχόλια, γιατί και ο Κόκκι, όπως ο οποιοδήποτε πριν καταδικαστεί, μπορεί ο Κόκκι να βρει ένα Ισπανό εκεί πέρα δικαστή, να βρει ένα ακούγια να πούμε Ισπανό και να την γλιτώσει. Και τι θα λέμε μετά εμείς εδώ, ότι είναι πρεζάκιας, πρεζέμπορας να πούμε ο Κόκκι. Μέχρι να, τώρα το πιάσαν. Μπορεί να αποδείξει η δικαιοσύνη της Ισπανίας γιατί είναι ένας τόνος και είναι μεγάλο. Μπορεί να τον δώσουν. Όχι επειδή είναι ο Κόκκι και οι άλλοι είναι μεγαλοκαρχαρίες να κολλάτε, να φοβάστε μεγαλοκαρχαρίες και μη και το τεκμήριο της αθότητος και τον Κόκκι να το σκίσετε. Και ξέρετε καλά ότι εγώ τον Κόκκι δεν τον πήγαινα μία γιατί ήταν λαϊκιστής, χοντρός, δεν ήταν καλός αθλητής και ήξερα πιο μπροστά από αυτά που είπε ο Ζαμπέτας το τι γινότανε. Δεν ήταν τίποτα άγνωστο. Αλλά μην βγούμε τώρα επάνω στον Κόκκι και βγάλουμε τη μαγιά που δεν βγάλαμε σε άλλους και στο φινάλε χασισάκι ήτανε. Εντάξει, δεν ήταν κοκαίνη που σκοτώνει. Ούτε πρέζα. Good boys. Αυτά. 90 όλα. Μαζί μας η εταιρεία ποτοπία Γαρδίκης. Με τη νέα σειρά Πυργινή και Ίνος. 5 νέες ετικέτες εξαιρετικής ποιότητας και εξαιρετικής τιμής. Ρετσίνα η οποία παράγεται από την ποικιλία σταφυλιών ορεινού ροδίτη. Λευκό, ερυθρό, ροζέ ξηρό και ροζέ ημί γλυκό. Εντάξει. Από το 1993 παράγει πάντα ποιοτικά προϊόντα και μόνο από ποικιλίες ελληνικών αμπελώνων. Κώστας Χατζηγεωργίου, συμπαίκτης στη σημερινή μοναχική εκπομπή. Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα στο φίλο. Έλα ρε, FM ΠΑΟΚ εκεί. FM ΠΑΟΚ εδώ. θέλω να πω... Ρε, όσο και να γκαρίζεις, το πολύ πολύ να δεις κανένα κατοσέντονο, ρε. Κατάλαβες, Μούζο. Έριξες τον Ηρακλή και τώρα με συντρελή χαρά είσαι. Και εσύ και το ραδιόφωνο σας εκεί πέρα όλοι. Η ουρακοτάγκη. Ουρακοτάγκη. Μας προσβάλλεις. Ουρακοτάγκη. Είδε μαϊμού το πεσίνο της και φοβήθηκε. Κατάλαβες τι είστε εκεί πέρα στο Μετρόπολης της Πλάκας. Άντε μπράβο. Εντάξει, μας τα άρχισες. Εντάξει. Τίποτα ρε. Εγώ πάντως να ξέρεις, τα παιδιά έχουν παράπονα από σένα. Ποια παιδιά? Ξέρεις. Ξέρεις. Τι παιδιά είναι αυτά? Τι παράπονα έχουν? Ρε εσύ, τα σουζουκάκια τα ωραία ρε. Α, θα πάμε ρε. Θα πάμε. Θα πάμε. Κοίταξε. Θα με πάρεις μια μέρα πιο μπροστά. Από τώρα στο λέω ρε, την Παρασκευή. Πάμε την Παρασκευή. Άντε πάρε με τηλέφωνο. Αρκεί να μην έχω προπόνηση, να μην δουλεύω, να το σηκώσω. Κλείσε, κλείσε πάλι το άμαρο. Ψωμιάδης Παναγιώτης, μετέφερε τις ευχές μου στον φίλο μου τον Γρηγόρη, γερό και τυχερό να είναι το παιδί. Συμμεταφέρω στον αέρα, Παναγιώτη. Λοιπόν, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές γρήγορα. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Μετά τον Αντωνιάδη θα βγούμε και εμείς δεήσαμε. Όταν γεννάει ο κόκκινος βγαίνουμε στο τηλέφωνο ρε. Πώς γίνεται αυτό? Τι συμπαράσταση στο αδέρφι σας, ναι. Ναι. Να του είναι γερό και υγιέστατο και καλότυχο του κοκκινάρα μας, του Ηρακλάρα μας και από εκεί πέρα ό,τι θέλει προκύψει. Τώρα πριν τις διαφημίσεις ήταν ένας 28ης. Ναι. Τα αγαπάει μια κοπέλα. Που πήγαινε με Τετάρτη, μου θύμιζε εμένα εκείνο το Τσέλιγκα το STI που έτρεχε σε αγώνες. Τετάρτη. Το Τσέλιγκα το πρώτο που το οδηγούσε ο δημοσιογράφος Μαρτέλης και ο δικηγόρος Καρνέζης που δεκαετία 70, στους Ιερόσυλους. Ναι. Ναι. Και πιο κάτω, το επόμενο μοντέλο εμένα μου άρεσε. Εμένα το πρώτο Τσέλιγκα μου άρεσε. Α, καλά, εντάξει, περί ορέξεως, εντάξει. Εμένα προσωπικά μου αρέσει το Mitsubishi το Evo. Λατρεία αυτό κινητό. Τέλος πάντων, εγώ θα πάω με τρίτη τώρα και θα σου πω το εξής. Ρε μάγκα, καλά τα είπες, αλλά όταν τρέχεις με Τετάρτη, δεν έχεις και τόσο φαντασία. Πάνε κάτω στο βαρδάρι και πάρε μια στολή στρατιωτικού, βάλε και τέσσερα τέτοια να πούμε σαρδέλες και πες, πάρε και μια κοπέλα πριν τα φτιάξεις με τη δικιά σου. Πάρε μια κοπέλα έτσι από αυτές, να πούμε, ξέρω εγώ, που έρχονται στο σπίτι, δεις τη λοχεία και λες τώρα γουστάρω να κάνω με ανώτερη μου. Για το παιδί, ναι. Πάρε ένα τέτοιο να πούμε, πάρε ένα αυτό με... Ναι, αλλά δεν θα είναι πραγματικό, θα φανταστικό. Δεν το νοιάζει αυτό. Ας είναι fake να πούμε. Fake θα είναι, ναι. Έστω και fake το έκανα να πούμε. Ναι. Εγώ να σου πω και τ' άλλο τώρα, Ναι, το 1986, χειμώνα 86-87, πήγαινα τρίτη γυμνασίου. Και είχαμε μια θρησκευτικό σκετικόλαση. Θρησκευτικά. Το βασικό ένστικτο γυρίστηκε το 91, εμείς το είδαμε το 96 live στην τάξη μας. Θρησκευτικά. Καταλαβαίνεις τώρα, ε. Ναι. Ερχόταν με μια φούστα, ξέρω εγώ, λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Γόνατο, ναι. Και ένα καλτσό να πούμε να πάθεις ηλεκτροπασοκοκοκοκοκοπλόκ να πούμε. Πώς τα λένε, πασοκ ηλεκτροπλόκ. Πώς το πες. Πώς το λες, το λέγαμε πασόκ ηλεκτροσόκ, να τα αγγίξεις και να πάθεις ηλεκτροπασοκ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 ο
και το βλέπαμε εμείς να πούμε εμείς δεύτερη θέση. Βγήκαμε όλοι έξω τελικά τιμωρία, αλλά την άλλη μέρα τη βάλαμε την έδρα στη θέση της για να πούμε. Κατάλαβες, τέτοια πράγματα να πούμε, κατάλαβες. Και έτσι που λες, το βασικό έτσι το γυρίστηκε το 91, εμείς το είδαμε το 80. Τυχεροί ήσασταν. Και εμείς θρησκευτικό είχαμε τον Χίρα. Λοιπόν, άντε, καλό απόγευμα περί φαντασιών. Να σε καλά. Είχαμε τον Χίρα θρησκευτικό εμείς. Και τον Αλεξάκη που ήταν σαν γουρούνο χούλιγκανς. Τι θρησκευτικό να δούμε εμείς. Μάλιστα. Έλα, Βίλε. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, ρε, Αγκουέρο, έλα. Τώρα άλλος άλλο όνομα με βέλε. Έλα.
Λοιπόν, εγώ δεν λέω τίποτα. Το κόκκινο θα τα πω όταν είναι στην εκπομπή. Δεν λέω τίποτα τώρα. Τον έστειλα μήνυμα μόνο. Εντάξει. Έτσι. Μου λες, τι έγινε, ο κόκκινο εσύ. Αλλά έχει φάτσα πάντως Κώστα για τέτοιο πράγμα, Είχε φάτσα. Μπα, δεν τον είχα για τόσο. Ε? Δεν τον είχα για τόσο. Η φάτσα του έτσι είναι και άσχημος, λίγο είναι. Είναι σαν Μεξικανό βαποράκι, έμεινε. Κατάλαβε, είχε με λίγο Μεξικάνικο, έτσι, είχε με τούλα δοντάκια προς τα έξω. Τον έφτιανε λίγο. Για ύποπτο, ε. Το πρόσωπό του. Ναι. Αλλά εντάξει, μπορεί να τη βγάλει καθαρή, μου, εντάξει. Άμα έχει λεφτά, την βγάλει καθαρή. Εντάξει, τώρα άμα έχεις μαρούλι, ό,τι θέλεις. Άμα έχεις μαρούλι, δεν παθαίνεις τίποτα. Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν παθαίνεις. Εννοείται δεν παθαίνεις. Άμα δεν έχεις μαρούλι, προβλέμα. Δεν μου λες. Ναι. Ο Φωτιάρης τι έγινε. Είχα ζέψει. Καλά είναι. Είχα ζέψει. Μην το κολλάτε που λέει, το κάνετε, το στέλνετε στο Λεμπέτι αυτό. Δεν πάει στο Λεμπέτι. Τέτοιοι άνθρωποι στέλνουν στο Λεμπέτι τους άλλους. Αυτό μια χαρά είναι. Κοίταξε, είναι έξω καρδιά, δεν τα παίρνει σοβαρά τότε. Μια χαρά είναι. Τον κολλάτε και εσύ πολύ. Εμείς δεν θα ακούσει κανένα καμιά μέρα, ξέρω εγώ. Αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει δολοφονία είναι ο Άλεξ. Α, σιγάριξε. Εγώ τον φοβάμαι τον Άλεξ. Όχι, ρε. Τους άλλους δεν τους υπολογίζω. Ο Άλεξ, τον Άλεξ δεν τον κολλάω, είναι φίλος μου. Ψυχολογικό. Ψυχολογικό τώρα, δεν το ξέρω το έργο. Το πιάρασε, δεν ξέρω. Άμα θυμώσει ο Άλεξ, ο Έκια αλίμονο, μη θυμώσει ο Άλεξ. Είναι αδύνατος λίγο, δεν έχει σημασία. Μισό ευρώ κάνει σφαίρα. Αδύνατος είναι. Εντάξει, σφαίρα και το. Φράσε μα καημένε, φίλος μου είναι. Τελείωσε, δεν τσακώνομαι μαζί του. Άμα νευριάσει, κάνω την κότα, τι να σε πω. Όχι, εντάξει. Τι έπα, άμα νευριάσουμε το φίλο μου θα τα βάλω. Να, δεν μαλώνω. Να μην κάνει καμιά ζημιά το κυμπόκο μόνο. Κυμπόκο και σφαίρα να τον πατήσει, η σφαίρα θα εξωστρακιστεί και θα φύγει σε άλλο μέρος. Κυμπόκο. Το κυμπόκο του Πιώτης είναι από εκεί, είναι. Τι θα είναι ο κυμπόκο. Από το πανόραμα θα είναι. Του Πιώτης. Γιατί ρε, έχει το πανόραμα τέτοιο. Κυμπόκο δεν έχει το πανόραμα. Φωτιάδη στο πανόραμα δεν έχει. Δεν έχει. Εντάξει. Αλέξανδρο, φτωχό στο πανόραμα δεν έχει. Ευτυχώς, στο κολονάκι στο πανόραμα δεν βρίσκει τέτοιου. Στη τούμπα που είμαι εγώ έχει φίλου τέτοιου. Ναι. Μπορεί να έχει πόσου γονεί ο κυμπόκο, ρε. Τι να έχει, λέει. Μπορεί να έχει πόσου, γιατί ήξερα εγώ πολλά παιδιά τέτοια. Ναι, σαν τον κυμπόκο δεν υπάρχει. Στο λέω το εργοστάσιο, ένα κυμπόκο έβγαλε. Ένα Φωτιάδη. Ένα Αλέξανδρο από την ΚΟΕ έβγαλε. Δεν βγάζει το εργοστάσιο. Και επειδή εγώ είμαι συλλέκτη μοντέλων, έρχονται σε μένα. Φύγε! Και εγώ έχω ειδική συλλεκτική αυτή. Φύγε, επόμενη γραμμή. Πού τρώει, ρε. Βέβαια, τι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα, Κώστα. Καλώς. Την Ασπρόβη Μαρτίου, Βαγγέλης. Καλώς, Βαγγέλη. Ακούσε, Κώστα. Μάλιστα. Αυτοί οι Ολυμπιακοί, ναι. Ξέρεις τι θα πάθουνε 1η Δεκεμβρίου. Τι θα πάθουν. Ό,τι πάθαινε ο ΠΑΟΚ παλιά που ξέρεις, ζούνε για αυτό το παιχνίδι. Μιλάμε μόνο για ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Μόνο για ΠΑΟΚ. Καλό είναι αυτό. Να κερδίσουνε. Καλό είναι αυτό. Το ότι κατόρθωσε ο ΠΑΟΚ να βγάλει διαμαρτυρόμενο και φουκαρά και κακομύρι τον Ολυμπιακό είναι μεγάλη επιτυχία. Και πλάκα ποιο κανονικά πλάκα. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να μιλάει καθόλου. Να αφήσει μιλάει, τον Ολυμπιακό να κλαίει. Και να πάει στο Καραϊσκάκι να του κάνει 2-0 και να φύγει. Όχι, άκου Κώστα, τι ακούς. Αυτοί μεταφέρουν στους παίκτες του Ολυμπιακού το άγχος, το στρες. Ακριβώς αυτό. Και ο Παοξής, ο παίκτης θα μπει στο Καραϊσκάκι, θα πει έχω να αντιμετωπίσω 11 φοβισμένους. Ακριβώς. Ξέρεις τι θα πάθουνε. Ό,τι πάθανε το 76 είναι πολλά τα 43 χρόνια. Το 04. Θα δούμε. Πρέπει να βγει 04 για να το γουστάρουμε κιόλας. Θα δούμε. 2-4-0-4. Όποιος προσέξει την άμυνά του περισσότερο θα είναι ο νικητής. Ό,τι είδε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ τι έπαθε ο Ολυμπιακός. Άμα είχε εξτρέμι η ΑΕΚ θα τον πετούσε τον Ολυμπιακό. Άμα είχε. Το καλό με σένα είναι ότι έχει σε φόρμα το Γιαννούλη το Λιμιό, ναι. Το Μίσιτ σε μεγάλη φόρμα, ο Κρέσπο είναι σε καλή φόρμα. Εντάξει. Ναι, ναι. Το θέμα τώρα στο center back, στον έξω αριστερά και στον ένα το χαφ. Έχει τρεις πληγές του Φαραώ. Καντουρί, Αγκούστο και ας λένε ότι είναι στην εθνική Βραζιλίας, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Εντάξει. Και ο Ίγνασον δεν μου κάνει. Θέλω το Βαρέλα εκεί. Έτσι, το Βαρέλα τον περσινό όμως. Όχι το φετινό. Εγώ δεν θέλω να βάλει τον Πίσες σε αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θέλω τον Μπέλκα.
σε αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί τα χείς. Μόλις θα γίνει το 0-4, τα φωνάζουν όλοι όπως φωνάζουν το 76, Κούδα όχι άλλο, Πέλκα όχι άλλο. Καλά, εσύ λες τα θέλω σου. Εσύ λες το όνειρό σου. Εσύ λες τη φαντασίωσή σου. Εγώ... όχι αυτό που πιστεύεις, λες αυτό που θέλεις. Όχι, δεν είναι εύκολο να βάλεις τρία γκολ τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Τι να γίνει, ας παίξουμε όπως... εγώ θέλω να παίξω όπως έπαιξε με την ΑΕΚ. Να δούμε. Στο πρώτο. Άμα παίξει όπως έπαιξε με την ΑΕΚ, τα τέσσερα δεν θα γλιτώνει. Και άλλη ομάδα έχουν, δεν είναι του πεταματού, δεν είναι ομαδάρα, επικόκαλη που είχαν, αλλά δεν είναι του πεταματού. Εντάξει, καλή ομάδα έχει ο Ολυμπιακός. Τη μέση και μπροστά είναι πολύ καλός. Άστο. Καλός είναι, όμως και εγώ 43 χρόνια είναι πολλά να βάλω. Πένα κάπου να ξεσπάσω κι εγώ. Μην έχεις έπαρση κι εσύ τώρα. Θέλω να για χαρά, μην έχεις έπαρση. Θανάσης Σιώνος, οπαδός του ΚΚΕ, φίλος. Λέει ότι ο πιο διάσημος Έλληνας αθλητής είναι μαύρος και ο αμέσως επόμενος είναι γιος Ρωσίδας, που υπήρχε ταινίστρια στις SSD, στην Ρωσία την παλιά, και δίδαξε, λέει ο αριστερός φίλος μου, πειθαρχία στο γιο της, σύμφωνα με τον ίδιο τον Στέφανο Τσιτσιπά, σε συνέντευξή του. Κάτι λέγατε για τα γνήσια ελληνικά γονίδια, όμως και σας διακόψαμε, λέει ο ΚΚΕ φίλος μου, Θανάσης Σιώνος, και ο παδός του Παναθηναϊκού και της Καρδίτσας. Για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου στο 18133 στους αδελφούς Κωνσταντινίδη, στην καλύτερη τιμή της αγοράς και στο axa.gr. 18133 για οριστική διαγραφή. Πάμε στους δύο τελευταίους για σήμερα, ναι. Ναι, γεια σας. Έλα, φίλε. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ το Γρηγοράκη να του ζήσει το παλικάρι και μια μέρα να τον δούμε center back στα Κιανόλευκα στον Ηρακλή και center back στα Κιανόλευκα στην Εθνική. Θα προλάβουμε να τον δούμε. Γιατί να μην προλάβουμε. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? 80. Μπαίνω σε... πόσο έχουμε σήμερα, 19. 19. Σε 9 ημέρες μπαίνω στα 87. Εδώ δεν τον προλάβουμε εμείς, ρε φίλε. Εσύ θα τον προλάβεις. Θα τον προλάβω εγώ. Όταν θέλεις κάτι το προλαβαίνεις. Έλα, μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. Η φωνή σου δείχνει ότι είσαι υγιέστατος. Check-up να κάνεις μόνο. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, κλαίνε όλοι. Αυτό που είπε ο Ηρακλής με κλεμμένα πρωταθλήματα δεν το έχει πάθει κανένας. Ξέρεις τι θα πει και με τότε που ήταν 3-1 ή 2-2 οι βαθμοί. Ναι. Και με ήττα, με τον βαθμό της ήττας, ο Ηρακλής έγινε πρωταθλητής. Και μας μηδένισαν για να μην πάρουμε τον βαθμό και χάσαμε το πρωτάθλημα. Φαντάσου πόσο τα ταγάρια ήσασταν. Φαντάσου πόσο κυνήγι πήγαινε η Ηρακλής. Και αυτά που παθαίνουμε, όλα τα παθαίνουμε γιατί δεν ξέρω, κάτι έχουμε που δεν το έχουν οι άλλοι. Φίλε, μη σε ματιάξω. Στο ραδιόφωνο ακούγεσαι για 40 χρονών. Πολύ την παθαίνουν. Να μη σε ματιάξω. Είσαι πέδαρος. Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου. Check-up να κάνεις μόνο, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά. Ωραίος. Ωραίος, μ' αρέσεις. Καλό παράδειγμα. Καλό παράδειγμα. Τον άκουσες. 87 χρονών πέδαρος. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα, ναι. Έλα, ραπ. Έλα. Αριανός και Πόντιος Ρικοσάρης. Δύο κακά στη μοίρα σου. Λοιπόν, εγώ σαν νέος θέλω μια σαραντάρα, φίλε, καλοδιατηρημένη. Υπάρχουν πολλές μιλφάρες καλοδιατηρημένες. Λες, ε. Αμέ. Να μην απογοητεύουμε δηλαδή. Όχι, ρε. Όλος ο κόσμος μπροστά σου είναι. Δεν με λες εσύ όταν ήσουν νέος. Δεν ήθελες και εσύ μεγαλύτερη, μόνο... πάντα μεγαλύτερες. Όλοι οι άντρες το έχουν αυτό, ρε φίλε. Όταν είναι νέοι, 20, 18, 25, 30, θέλουν πάντα μεγαλύτερη. Τι δεν να πάνε, ρε, με τα νιάνιαρα. Δεν ξέρω γιατί. Και όταν πάνε 50, θέλουν τις μικρότερες. Άμπρα, έτσι γίνεται. Λες, εγώ όταν φτάσω 50 και θα θέλω μικρές. Τι να κάνεις, τι μεγάλη, τι να την κάνεις, τι μεγάλη. Όντως, όντως. Θα σε ανανεώσει η μεγάλη. Θέλει ο άλλος μικρή. Και κάτι για χαβαλέ τώρα, Ραπτόπουλε. Το νέο σύνθημα που θα φωνάζουμε, ξέρεις ποιο θα είναι. Ποιο? Κόκκι αλάνι άναψε ντουμάνι. Εντάξει τώρα, μην πέσουμε και ανθρωποφάγη στον Κόκκι όταν στον άλλο κάνουμε την κότα. Εντάξει, εντάξει, πλάκα τον κάνουμε. Το ότι ήταν παλιωτόμαρο ο Κόκκι και ότι κάνατε λάθος επιλογή για να κονομάνε 10 άτομα εκεί πέρα μέσα, τα αποζαμπέτας. Εντάξει. Ίσως και ο Κόκκι να χρησιμοποιήθηκε και ο ίδιος. Και να έγινε παλιωτόμαρο και να έγινε έτσι όπως έγινε και δεν του φταίγε κανένας. Άργησε. Ο δρόμος του Κόκκι φαινόταν από εδώ ποιος θα είναι.
Δηλαδή, έβλεπες το Χαριστέα τη ζωή του. Και έβλεπες και του Κόκκι τη ζωή. Και έλεγες, ο Χαριστέας θα προοδεύσει. Θα σταματήσει την μπάλα, θα κάνει μια επιχείρηση, θα φτιάξει μια οικογένεια, θα την κρατήσει, θα την κάνει. Ωραία. Από εκεί και πέρα θα γίνει στο ποδόσφαιρο, θα είναι σωστός. Έχει και τον Κόκκι. Είναι δυνατόν να πεις, θα ποντάρω στον Κόκκι ότι μετά το ποδόσφαιρο μπορεί να φτιάξει, να πούμε, κατάσταση καλή. Φαίνεται ο άλλος. Δηλαδή, ήταν ηλίου φαϊνότερο ότι ο Κόκκι θα κατέληγε σε καταστάσεις στυλ Ραούλ Μπράβο και τέτοια. Φαίνεται ο άλλος. Η μάπα του φαίνεται. Φαίνεται. Ο άλλος είναι αγαθιάρης. Ο αγαθιάρης αγαθιάρης είναι. Δεν θα πεινάσει, θα τον ξεγελάνε, φουκαράς, αυτές, εντάξει. Ο άλλος η μούρη του φαίνεται ότι είναι για φυλακή. Νύχτα, είναι δυνατόν να έχει ο άλλος μούρη νύχτας και να δουλεύει μέρα. Εντάξει, από κάποια χρόνια και μετά, με απόκληση μικρή, καταλαβαίνουμε μέσα σε άγκρες τι καπνό φουμάρει ο άλλος. Πάνω κάτω, εγώ δεν σου λέω ότι σε είμαστε να ξέρουμε τι και πώς, αλλά φυσιογνωμικός το βλέπεις, εγώ το έχω αυτό. Άμα δω τον άλλον να πούμε, λέω, όχι, την πατήσαμε. Βρώμα η δουλειά. Και γλιτώνω καταστάσεις. Τι να σου πω. Λοιπόν, φεύγω. Ποιος θα πει το δελτίο εδώ. Κάποιος θα πει το δελτίο. Κάποια στιγμή θα έρθει. Την Μαρίνα δεν τη βλέπω. Ο έξαρχο, τον έξαρχο έβλεπα γύρω-γύρω εδώ πέρα. Πάω τραβήξω μια προπόνηση. Εγώ κάνα δύο ώρο. Στράντζαλη βλέπω. Μας πήγε τον Καντιμύρη. Και θα συνεχιστεί εδώ η εκπομπάρα. Χασαρόπουλος δεν χάνεται σήμερα. Ήταν νομίζω η τροφή που δεν έχουμε δώσει πρωί, μεσημέρι και απόγευμα. Είναι πάρα πολύ καλή, ωραία εκπομπή. Θα ακολουθήσουν να πούμε το δίδυμο Άρης-ΠΑΟΚ το βράδυ. Καμόρα, Δίγιγαντας 12 και μετά Χιλιτίδης το επόμενο και ούτω καθεξής. Εσύ θα πεις τις ειδήσεις, ρε. Βέβαια, δελτίο. Τι φύγαν όλοι με άδεια. Ναι. Χριστούγεννα. Εμείς εδώ. Α, και κάτι τελευταίο. Αυτά τα μουσικά ραδιόφωνα όλα, όλα σε αυτή την πόλη. Ανοίγεις να ακούσεις ράδιο. Τζίγκελ μπελ, τζίγκελ μπελ, τζίγκελ μπελ, ουέλ. Ακόμα Νοέμβριο έχουμε τζίγκελ μπελ, τζίγκελ μπελ. Σταματήστε, ρε. Σταματήστε αυτά τα Χριστούγεννα, καταστροφή, ρε, ένα μήνα πριν, ρε. Τζίγκελ μπελ, τζίγκελ μπελ, τζίγκελ μπελ, ουέλ, πώς το λέει να πούμε. Διάλειμμα. Φεύγω. Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας. We'll be right back.